αγωνίστριες. Σαν οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, αποφασίσαμε να κάνουμε φέτος εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την εξέγερση των εργατών της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού εργατικού κινήματος, μέσα σε μία δεκαετία τρομερά σημαντική και με πολύ μεγάλα γεγονότα. Ας θυμηθούμε ότι το 1936 ήταν η χρονιά μιας πολύ μεγάλης εργατικής επίθεσης στη Γαλλία. Ήταν η χρονιά που ξέσπασε η Ισπανική Επανάσταση απέναντι στο πραξικόπημα του Φράνκο. Και ήταν και η χρονιά που έγινε η εργατική εξέγερση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην κυβέρνηση του Μεταξά. Ήταν λοιπόν ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς του ελληνικού εργατικού κινήματος. Ακολουθήσαν κι άλλοι, όπως η Ελληνική Επανάσταση τη δεκαετία του 40, τα Ιουλιανά του 65 και το Πολυτεχνείο του 73. Τέσσερις δηλαδή σημαντικές στιγμές με την έννοια ότι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα αμφισβήτησαν ενεργά στην Ελλάδα την αστική εξουσία, το κράτος της και το καθεστώς της. Σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει 80 χρόνια, οι στιγμές οι οποίες ζούμε πολιτικά, οικονομικά, συνάδουν αρκετά με αυτές τις δεκαετίες του 30. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αρμαγεδόνα αντεργατικών μέτρων και επιθέσεων, οι οποίες έχουν στραφεί στον πυρήνα των εργατικών δικαιωμάτων και επί της ουσίας καταργούν όλα όσα κατακτήθηκαν με αγώνες και τις δεκαετίες του 30 ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους. Και δείχνουν επίσης αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διδαχτούμε για να μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση. Ο Μάης του 36 χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα από την αυτοοργάνωση των εργατικών μαζών, από την μαχητική τους αντιπαράθεση με την κρατική καταστολή, από τη γενική απεργία και μάλιστα όχι μόνο σε μία πόλη. Αυτό όμως το οποίο επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε και να συζητήσουμε και για τις σημερινές συνθήκες ήταν οι αδυναμίες οι οποίες οδήγησαν στην ΙΤΑ την εξέγερση του Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή οι προδοσίες από τα ρεφορμιστικά κόμματα και ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο από το ΚΚΕ και η έλλειψη μιας επαναστατικής δύναμης η οποία να είχε οδηγήσει τους εργαζόμενους ή να μπορέσει σήμερα να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε μια αποτελεσματική αντιπαράθεση και με τις αστικές δυνάμεις στη χώρα μας, παλιούς και νέους μνημονιακούς και με τους υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν κάτι στο σβέρκο μας μέσω των κυβερνήσεων που καθοδηγούν. Στη σημερινή μας εκδήλωση, ομιλήτριες θα είναι δύο συντρόφισσες, η Σίση Φραντζέσκου και η Σοφία Καρασαρλίδου. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και να ακολουθήσει η συζήτηση. Πρώτη μιλήτρια, εσείς. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα περιγράψω λίγο τα γεγονότα που γίνανε εκείνες τις μέρες και το ρόλο που παίξαν έτσι η σύντροφή μας εκείνη την εξέγερση. Πριν ξεκινήσει η απεργία, τον Απρίλιο του 1936, γίνεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, από το οποίο προκύπτει και η Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία, που συνενώνει όλα τα διάσπαρτα σωματεία των καπνεργατών. Απόρρια αυτού του ενωτικού κλίματος που επικράτησε ήταν και η μεγάλη απεργία στην Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1936. Η καπνεργατική απεργία οργανώθηκε με υποδειγματικό τρόπο από τους ίδιους τους εργάτες, δημιούργησαν κλαδικές απεργιακές επιτροπές, οι οποίες πριν την απεργία είχαν αναλάβει να μαζεύουν χρήματα για τις ανάγκες που θα υπήρχαν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Πάνω από αυτές τις επιτροπές εκλεγόταν η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή που εκλεγόταν από τις απεργιακές οργανώσεις των πόλεων. Αποτελούνταν από 40 μέλη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και της απεργίας συνεδριάζανε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι, το επίσημο όργανο λήψης των αποφάσεων εξακολουθούσε να είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Καπνεργατών.
Όταν ξεκίνησε έτσι η απεργία, απεργιακές επιτροπές δεν υπήρχαν μόνο στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκαν και σε άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν στις 29 Απριλίου του 1936, 12.000 καπνεργάτες στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι 7.500 ήταν γυναίκες, ξεκινούν γενική απεργία διαρκείας, απεργία διαρκείας στον χώρο τους. Η απεργία πολύ γρήγορα επεκτείνεται σε όλα τα καπνομάγαζα της Θεσσαλονίκης και σε λίγες μέρες απλώνεται έτσι και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Ο αριθμός που απήργησαν εκείνες σε αυτή την απεργία ξεπέρασε πανελλαδικά τις 50.000. Τα αιτήματα των καπνεργατών και καπνεργατριών ήταν η αύξηση του ημερομίσθιού τους, οι καλύτερες συνθήκες ασφάλισης από το Ταμείο Ασφάλισης των Καπνεργατών και ζητούσαν συνδικαλιστικές επίσης και πολιτικές ελευθερίες. Την πρώτη μέρα της απεργίας ξεκίνησε μία συνέλευση καπνεργατών, 6.000 εργάτες πήραν μέρος αυτήν. Σε αυτήν συμμετείχαν και εργάτες από άλλους κλάδους και θέμα της συνέλευσής τους ήταν πώς θα περιφρονήσουν την απεργία από την καταστολή της αστυνομίας. Οι εργοδότες απαντούν αμέσως φέρνοντας απεργοσπάστες. Στη συνέχεια αναγκάζονται οι απεργοί να τοποθετήσουν εργατικές απεργιακές φρουρές σε όλα τα καπνομάγαζα και μετά, με το που γίνεται αυτό, μετά τις επόμενες δύο μέρες χτυπιούνται σχεδόν όλες οι απεργιακές φρουρές με πολύ άσχημο τρόπο από την αστυνομία. Απέναντι σε αυτή την πρώτη βία της χωροφυλακής του κράτους, η Πανελλήνια Καπνεργατική Ομοσπονδία αντιδρά πολύ χρειαρά, αρκείται σε ένα απλό τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, πράγμα το οποίο εξοργίζει τις απεργιακές επιτροπές και τις επιχειρησιακές αλλά και την Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Αποφασίζουν να συνοδεύσουν το τηλεγράφημα υποτίθεται με διαδήλωση μέχρι το τηλεγραφείο, που ακόμα και αυτό τους απαγορευόταν από την αστυνομία, συγκρούονται, εν πάση περιπτώσει, και το καταφέρουν. Εδώ ίσως είναι και το ξεκίνημα έτσι, της διαμάχης στο εσωτερικό του κινήματος τότε για το ποιος θα είναι το κέντρο λήψης των αποφάσεων, αν θα είναι δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας των Καπνεργατών ή η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Σε αντίθεση με τους συντρόφους μας που συμμετείχαν σε αυτές τις επιτροπές και τις ΟΒΔΕ, αλλά και της ΚΟΥΔΟΕ, δηλαδή της Κομμουνιστικής Διεθνικιστικής Ένωσης Ελλάδος του Στίνα, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρατάνε έτσι την λήψη αποφάσεων στους εργάτες, δηλαδή στις απεργιακές επιτροπές, το ΚΟΚΟΕ, η Σταλινική, είναι αυτοί οι οποίοι προτείνουν να πειθαρχήσει η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδίας. Τις επόμενες μέρες της απεργίας, 6 και 7 Μάη, στην Καβάλα, στο Βόλο και φυσικά στη Θεσσαλονίκη, προκυρήσονται και άλλες απεργίες αλληλεγγύης άλλων κλάδων εννοώ προς τους καπνεργάτες. Φυσικά βέβαια περιείχαν και δικά τους αιτήματα, αλλά η αφορμή ήταν η απεργία που ήταν σε εξέλιξη. Το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που ήταν κάτω από την ηγεσία του ΚΚΕ, δεν κηρύσσει εκείνη την ημέρα γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα, στις 8 Μάη, 7.000 απεργοί, καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν από τα γραφεία του σωματείου τους για να διαδηλώσουν προς το δικητήριο. Η χωροφυλακή χτυπάει τη διαδήλωση με άγριο τρόπο, οι απεργοί απαντούν και πολύ γρήγορα αρχίζουν οι πυροβολισμοί από τη χωροφυλακή, ποδοπατήθηκαν εργάτες με άλογα, χτυπήθηκαν με πολύ βίαιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά δεν λυγίζουν, κάποιοι διαδηλωτές ορμούν και αφοπλίζουν χωροφύλακες, άλλοι χτυπούν αστυνομικούς για να απελευθερώσουν συναδέλφους τους και ο λαός της Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει αυτές τις ενέργειες, δηλαδή άνθρωποι από τα μπαλκόνια πετάνε γλάστρες και πέτρες στους χωροφύλακες, τα περισσότερα μαγαζιά μετατρέπονται έτσι σε κέντρα περίθαλψης των τραυματιών και γίνονται και σε άλλα σημεία έτσι, του κέντρου της Θεσσαλονίκης συγκρούσεις με εργάτες και αστυνομικούς.
Επί 4 ώρες έτσι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης γίνεται ένα πεδίο μάχης μεταξύ των εργατών και της αστυνομίας. Το αποτέλεσμα αυτής της μέρας ήταν 30 εργάτες τραυματισμένοι και 40 συλλήψεις. Τα μέτρα, τα πρώτα έτσι, τρομακτικά σκληρά μέτρα που δέχτηκε το χτύπημα αυτό στην απεργία δεν σταματούν ή δεν σπάνε τον ηθικό των εργατών, αντιθέτως τους πεισμώνουν και δίνουν ένα νέο τόνο στην απεργία τους. Την επόμενη μέρα έτσι, η ταξική αλληλεγγύη εκδηλώνεται σε όλο τους το μεγαλείο. Όλοι οι εργατικοί κλάδοι καλούν για τις 9 του μηνός πανεργατική απεργία αλληλεγγύης. Αναγκάζουν τα δύο εργατικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, γιατί υπήρχε ένα που προανέφερα, το ενωτικό του ΚΚΕ και ένα των γραφειοκρατών, αναγκάζονται να κηρύξουν μόνο για εκείνη την ημέρα γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη. Τους εργάτες ακολουθούν και οι επαγγελματίες. Με αυτή την έννοια έτσι ετοιμάζεται μάλλον ένα γενικό μπλακάτ στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα από την πλευρά της εργατικής τάξης. Από την άλλη πλευρά το κράτος έτσι οργανώνεται και αυτό, παίρνει έκτακτα μέτρα, επιστρατεύει τους τροχιοδρομικούς και τους σιδηροδρομικούς και ξεκινάει το πρωί της επόμενης μέρας του Σαββάτου στις 9 Μάη, όπου η πόλη έχει κυριολεκτικά νεκρώσει από την απεργία, δεν κυκλοφορούν τραμ, δεν είναι ανοιχτά μαγαζιά. Οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί πραγματοποιούν την απεργία τους παρότι είναι επιστρατευμένοι. Όμως η πόλη, οι δρόμοι της πόλης έτσι γεμίζουν από περιπολίες στρατού και χωροφυλακής, θωρακισμένα οχήματα και αντλίες νερού βρίσκονται παντού και στις ταράτσες των κτηρίων έτσι έχουν τοποθετηθεί πολυβόλα. Οι απεργοί εργάτες συγκεντρώνονται, ξεκινούν την πορεία τους, μόλις κατευθύνονται προς το δικητήριο, ξεκινούν πολύ άγριες συγκρούσεις για μία ακόμη φορά με την αστυνομία, δημιουργούν οδοφράγματα, επιτίθονται με πέτρες και ξύλα, δεν αργούν όμως να ξαναξεκινήσουν οι πυροβολισμοί. Παρ' όλα αυτά δεν διαλύονται οι διαδηλώσεις και πέφτει ο πρώτος νεκρός από την πλευρά της εργατικής τάξης, ο οδηγός ταξί Τάσος Τούσης, που έμελε έτσι να γίνει το πιο θρηλυκό θύμα του εργατικού μεσοπολεμικού κινήματος, χάρη έτσι και το εξαιρετικό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, τον Επιτάφιο, που ακούγαμε και πριν, που εμπνεύστηκε από την περίφημη φωτογραφία έτσι, της εξέγερσης του Μάη του 1936 με τον νεκρό και τη μάνα του στον δρόμο να θρηνεί, που μελοποίησε έτσι αργότερα ο Θοδωράκης. Οι εργάτες δεν διαλύονται και μετά την πτώση του πρώτου νεκρού, παίρνουν τον νεκρό πάνω σε μια ξύλινη πόρτα, ξανασυγκροτούνται και με σημαίες τους έτσι μαντήλια βουτυγμένα στο αίμα του νεκρού συνεχίζουν την διαδήλωσή τους προς το δικητήριο. Εκεί και πάλι τα συνθήματα που επικρατούν είναι κάτω οι δολοφόνοι, να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των απεργών, αλλά και να συλληφθεί έτσι ο Τάγκος, ο οποίος ήταν ο διοικητής της χωροφυλακής Θεσσαλονίκης. Ο στρατός που έχει βγει έτσι στους δρόμους, όπως ανέφερα από πρωί, δεν χτυπά. Οι φαντάρες δηλαδή όχι απλά δεν χτύπησαν τους απεργούς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τους προστάτευσαν και από τις βίαιες επιθέσεις των χωροφυλάκων. Έξω από το διοικητήριο ξανανοίγουν πυροβολισμοί, πέφτουν άλλοι 10 εργάτες νεκροί και σωριάζονται τραυματίες εκατοντάδες προλετάρι. Ίδια ή παρόμοια έντασης γεγονότα γίνονται σε πολλά σημεία της πόλης, στο ντεπό, στο λιμάνι, στα λαδάδικα, στην στάση Κολόβου, όπου και πέφτει νεκρή μία εργάτρια από πυροβολισμούς έτσι, αστυνομικών, η Αναστασία Καραμικόλα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Με διαταγή της κυβέρνησης την υπόθεση πλέον παίρνει στα χέρια του ο στρατός. Ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να μπουν μέσα στα αστυνομικά τμήματα υπό τον φόβολη τζαρίσματος των χωροφυλάκων από τους εργάτες και μπαίνουν φρουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να τους προστατεύσουν. Στη συνέχεια απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και το άνοιγμα των καταστημάτων από τον στρατηγό και του Τρίτου Σώματος Στρατού. Παρ' όλα αυτά, όμως,
όμως και πάλι οι εργάτες θα ψηφούν τις απαγορεύσεις. 20.000 εργάτες ξανασυγκεντρώνονται και ζητούν πλέον με πορεία τους να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της χωροφυλακής για τους δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες και διαδηλώνουν έξω από το Τρίτο Σώμα Στρατού για μια ακόμη φορά. Εκείνη τη στιγμή, έτσι την πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα, μέσα στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή, μετά από πρόσκληση των εκπροσώπων του Παλαμικού Μετόπου του ΚΚΕ, καλούνται οι φιλοβενιζελικοί βουλευτές, οι βουλευτές δηλαδή του κόμματος Φιλελευθέρων της Θεσσαλονίκης, δήθεν για να μεσολαβήσουν. Μέσα στις απεργιακές επιτροπές αντιδρούν για αυτή την κατάσταση μόνο κομμουνιστές διευθυντές, με λίγα λόγια οι αντιπρόσωποι των σταλινικών του ΚΚΕ, με πρόσχημα έτσι την αναγκαιότητα της εφαρμογής του συμφώνου Σκλάβενα Σοφούλη, μπάζουν μέσα στην Απεργιακή Επιτροπή τους φιλελεύθερους βουλευτές, στην ουσία δηλαδή τους εκπροσώπους, αν όχι τους εκπροσώπους και οι ίδιοι ήταν καπνεμπόρους και βιοτέχνες. Αυτή την προδοτική συνεργασία με τους βουλευτές του φιλελεύθερου κόμματος, οι σταλινικοί βουλευτές του Παλαϊκού Μετόπου, την δικαιολογήσανε με τον φόβο εγκαθίδρυσης δικτατορίας του Μεταξά. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 10 Μάη, γίνεται η κηδεία των θυμάτων μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας, σε βοήθεια του Τρίτου Σώματος Στρατού που είχε αναλάβει πλέον την αστυνόμευση της πόλης, έρχονται και ένα σύνταγμα πετσικού και μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα και καταπλέουν και 4 αντιτορπιλικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, οι εργάτες δεν πτωούνται. Χιλιάδες εργάτες κατεβαίνουν από τις εργατικές συνοικίες της Νεάπολης, της Καλαμαριάς, της Τούμπας και ενώνουν τις δυνάμεις τους έτσι με τους απεργούς και κατευθύνονται φυσικά όλες αυτές οι πορείες προς τα νεκροταφεία. Μεγαλύτερη ήταν η πορεία των καπνεργατών, η οποία διέσχισε όλα τα σημεία στα οποία δολοφονήθηκαν την προηγούμενη μέρα οι εργάτες για να τους τιμήσουν, σπάνε τη στρατιωτική ζώνη και με επικεφαλή στεφάνια οργανώσεων μαζί και της δικιάς μας οργάνωσης φτάνουν στο νεκροταφείο. Μετά τις κηδείες, που ακολουθεί διαδήλωση 100.000 εργατών, η οποία φτάνοντας στην πλατεία Ελευθερίας σταματά, γίνονται διάφορες έτσι, ομιλίες συνδικαλιστικών εκπροσώπων, εκπροσώπων κομμάτων και οργανώσεων. Εκ μέρους της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής το λόγο παίρνει ο σύντροφός μας Πανταζής, τονίζει στους εργάτες ότι η απεργία πλέον από οικονομική έχει μετατραπεί σε πολιτική, υπερασπίζεται το αίτημα να φύγει η κυβέρνηση των δολοφόνων του Μεταξά και τονίζει στους εργάτες ότι μόνο με μια επαναστατική κυβέρνηση εργατών αγροτών θα μπορέσουν να δώσουν τέλος στη σκλαβιά τους. Ζητά επίσης να επιμείνουν στο αίτημα να απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι εργάτες και ζητά να φύγει ο διοικητής και στη θέση του να μπει καπνεργάτης. Στην ίδια συγκέντρωση μιλούν και τρεις βουλευτές του ΚΚΕ, που προσπαθούν να στρέψουν το μίσος των εξεγερμένων εργατών μόνο προς τη χωροφυλακή και όχι προς την κυβέρνηση, εκφυλίζουν την συναδέλφωση των φαντάρων με τους απεργούς, καλώντας τους να δείξουν εμπιστοσύνη στην ηγεσία του στρατού, δηλαδή στο διοικητή Ζέπο, το στρατηγό δηλαδή Ζέπο, ο οποίος φοβούμενος ότι δεν μπορεί να χειραγωγήσει εκεί τους εργάτες, υπόσχεται εκείνο το βράδυ ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι και τέλος πάντων ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των εργατών. Αυτό προτείνουν οι σταλινικοί βουλευτές και προτείνουν στους εξεγερμένους εργάτες να γυρίσουν με ήσυχο τρόπο στα σπίτια τους. Τέλος, οι βουλευτές του ΚΚΕ καλούν τους εργάτες να μην συνεχίσουν να επιβάλλουν μαχητικά τις διεκδικήσεις τους συνεχίζοντας το ταξικό επαναστατικό τους αγώνα, αλλά ζητούν να θέσει το κίνημα ως αίτημα την δημιουργία μιας κυβέρνησης του φιλελεύθερου κόμματος που θα εφάρμοζε το σύμφωνο Σκλάβενα Σοφούλη. Πάντως, τις τρεις αυτές ημέρες, δηλαδή στις 9, στις 10 και την επόμενη, στις
στις 11 του μηνός δεν υπήρχε στην Θεσσαλονίκη καμία επίσημη εξουσία. Όλη η εξουσία ήταν στα χέρια των εργατών, ήταν κάτω από, από τον έλεγχο της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής. Τώρα στα γεγονότα αυτά της Θεσσαλονίκης, οι σύντροφοί μας βρέθηκαν έτσι στις πρώτες γραμμές του αγώνα. Τα καλύτερα μέλη της οργάνωσής μας βρέθηκαν εκλεγμένα από τους εργάτες μέσα στις απεργιακές επιτροπές των τζαγκαράδων, των υφαντουργών, των ξυλουργών και των φωτομηχανικών, μέσα στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή, όπου υπήρχε ένας σύντροφος από την ΟΓΔΕ και ένας από την ΚΟΔΟΕ, και στο γραφείο της Απεργιακής Επιτροπής. Στις μεγάλες διαδηλώσεις του Σαββάτου στις 9 Μάη, οι σύντροφοί μας πήραν μέρος ρίχνοντας ενάντια στα εθνικιστικά και στα συνθήματα νομιμοφροσύνης των Σταλινικών τα επαναστατικά συνθήματα που εξυμνούσαν το ταξικό μέτωπο, την κυβέρνηση των εργατών και αγροτών και προπαγάνδιζαν την οργάνωση απεργιακών φρουρών και απεργιακών επιτροπών παντού και δίναν τον επαναστατικό τόνο τραγουδώντας τη Διεθνή. Σε όλα τα μέρη που γίναν μαζικές συγκεντρώσεις μίλησαν, παρότι αντιμετωπίζαν τις επιθέσεις των Σταλινικών που μας χαρακτήριζαν προβοκάτορες. Ιδιαίτερα στους καπνεργάτες και στους υφαντουργούς, η επιρροή της οργάνωσής μας της ΟΚΔΕ σημειώνει εκείνη την περίοδο αλματώδη ανάπτυξη. Το ίδιο βράδυ, στην Τούμπα, σύντροφός μας μιλά σε πλήθος ενθουσιασμένων εργατών, όπου τους καλεί να πραγματοποιήσουν ταξικό μέτωπο ενάντια στην αστική τάξη και στα κόμματά της και να ακολουθήσουν τα βήματα των Ρώσων εργατών του 1917 που σάρωσαν με την Επανάσταση. Να μην ακολουθήσουν με λίγα λόγια το σχέδιο των Σταλινικών που πρότειναν τη συνεργασία των δύο τάξεων, της εργατικής και της αστικής, που πρότειναν να συνεργαστούν οι εργάτες με το καθεστώς των εκμεταλλευτών και των δήμιων τους. Το αίμα του βαριά τραυματισμένου συντρόφου μας Σαμνιώτη και του σκοτωμένου συντρόφου μας Διαμαντόπουλου βάψαν τη σημαία των κομμουνιστών διεθνιστών. Πολλοί σύντροφοί μας που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα εκείνες τις μέρες καταδιώχθηκαν στη συνέχεια από τις αρχές και γενικά το τμήμα της οργάνωσής μας στη Θεσσαλονίκη στάθηκε πιστό στο ταξικό του καθήκον. Την επόμενη μέρα, στις 12 Μάη την Τρίτη, σε μια προσπάθεια η κυβέρνηση να εξισορροπήσει την κατάσταση, καλεί σε σύσκεψη τους καπνεμπόρους και τις δύο ΓΕΣΕΕ, υπήρχε η ΓΕΣΕΕ του Συντηρητικού Καλομήρη και η Ενωτική ΓΕΣΕΕ του ΚΚΕ, καθώς και την Επιτροπή Αθηνών της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, αποκλείοντας δηλαδή την Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Με την προδοτική στάση των δύο ΓΕΣΕΕ αλλά και της Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, η οποία έτσι παρέμβει και τις ρητές εντολές του πρώτου καπνεργατικού συνεδρίου αλλά και όλων των καπνεργατικών συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της απεργίας, έρχονται σε συμβιβασμό και συμφωνία με τους καπνεμπόρους με μηδαμινή αύξηση του ημερομισθίου από 2 έως 5 δραχμές. Για τα άλλα αιτήματα των εργατών, ο επεγμός ήταν ακόμα μεγαλύτερος, δεν ικανοποιήθηκε, δεν απέσπασαν δηλαδή καμία από τις διεκδικήσεις. Το ΚΚΕ, αντί να αποχωρήσει από αυτή τη συνάντηση και να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις με στόχο έτσι να πέσει, να ρίξει δηλαδή την κυβέρνηση του Μεταξά, αποφασίζει ότι αρκετά έχει οξυνθεί το κλίμα με αυτή την απεργία και βάζει τη σφραγίδα του σε αυτή τη συμφωνία και στις 14 Μάη συμφωνεί να σταματήσει η απεργία με εντολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Καπνεργατών τη στιγμή που εκατοντάδες έτσι αθώοι εργάτες βρίσκονταν στη φυλακή. Μετά το τέλος της γενικής απεργίας, όπως ήταν φυσικό, η κυβέρνηση του Μεταξά, ενισχυμένη από την προδοσία των σταλινικών και των ρεφορμιστών, αλλά και στηριζόμενη σε όλα τα αστικά κόμματα, παίρνει τα πιο σκληρά και άγρια μέτρα εναντίον των εργατών και των φτωχών αγροτών. Οι δίκες στα στρατοδικεία των επιστρατευμένων απεργών συνεχίζονται και οι καταδίκες τους είναι βαριές, στέλνονται στα ξερονήσια οι αγωνιστές της εργατικής τάξης,
Ο στρατηγός Ζέπος καταλαμβάνει το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνει 600 άτομα και μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες ξυλοκοπούνται άγρια στα αστυνομικά τμήματα. Η προδοτική πολιτική αλλά και πρακτική του ΚΚΕ ήταν σαφώς αυτή που οδήγησε έτσι την εξέγερση του Μάη του 1936 σε ΙΤΑ. Αν οι διοικήσεις των δύο συνομοσπονδιών ακούγαν την αγωνιώδη φωνή του συνόλου της εργατικής τάξης και προκήρυσαν γενική απεργία την επόμενη μέρα ακριβώς μετά τη σφαγή των εργατών στη Θεσσαλονίκη και κυρίως πρώτα απ' όλα στις μεταφορές, έτσι ώστε να εμποδιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης η μεταφορά των στρατευμάτων προς τη Θεσσαλονίκη, ο Μεταξάς θα ήταν ανίκανος να καταπνίξει την απεργία και η κυβέρνηση μαζί με τους εργοδότες δεν θα υποχωρούσαν μπροστά στην εξέγερση, στην προοπτική μιας πανεργατικής εξέγερσης. Με λίγα λόγια, το προλεταριάτο στην Ελλάδα μάλλον θα ζούσε μία από τις πιο λαμπρές του νίκες. Είναι έγκλημα που φτάνει έτσι στα όρια της προδοσίας ότι η διαχείριση του ζητήματος εκείνη την κρίσιμη στιγμή, αντί να βρίσκεται στα χέρια των εργατών μέσω της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής, δόθηκε στα χέρια έτσι μιας κλίκας απεργοσπαστών που διεύθυναν τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος του Καλομήρη, αλλά και στην Παλαϊκή Σταλινική Διοίκηση της Ενωτικής Συνομοσπονδίας, με επικεφαλή έτσι το γνωστό απεργοσπάστη της Καβάλας του 27, τον βουλευτή Θεό. Είναι φανερό ότι και οι δύο δράσαν σαν όργανα του κεφαλαίου, συνεννοούμενοι με την κυβέρνηση του Μεταξά, έτσι ώστε να βάλουν ένα φραγμό στο πανελλαδικό ξεσηκωμό των εργατών. Ορίσαν την πανελλαδική απεργία την Τετάρτη, 4 μέρες μετά τη σφαγή των εργατών, έτσι δώσαν την ευκαιρία και τον χρόνο στο Μεταξά να μεταφέρει όσες δυνάμεις ήθελε στη Θεσσαλονίκη για να αποκρούσει τους απεργούς, αλλά και κατάφεραν έτσι να κουράσουν, να φθείρουν και να απογοητεύσουν τους απεργούς με το γνωστό αποτέλεσμα. Ενώ όλοι οι εργάτες ζητούσαν έμπραχτα και όλα σε εκδίκηση για τους νεκρούς της εργατικής τάξης, οι δύο αυτές γραφειοκρατικές κλίκες των ΓΕΣΕΕ εγκατέλειψαν μαζί με τους βουλευτές του ΚΚΕ, του Παλαϊκού Μετώπου όπως λεγόταν τότε, και τους νεκρούς της εργατικής τάξης και τους φυλακισμένους. Η χαριστική βολή στην εξέγερση δόθηκε όταν μετά τη συμφωνία της 12ης Μάη, που ανέφερα πριν, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας των Καπνεργατών λύγει την απεργία. Η απογοήτευση που έσπηρε στους εργάτες η προδοσία του σταλινικού ΚΚΕ με την πολιτική της συνεργασίας των τάξεων, οδήγησαν έτσι την εργατική τάξη και τους αγωνιστές της ΕΙΤΑ και άνοιξαν το δρόμο για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας στις 4 Αυγούστου. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω δύο κουβέντες για το ρόλο που παίξαν οι κομμουνιστές διεθνιστές. Μέσα στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή, από την αρχή ήταν οι μόνοι που αντιτάχθηκαν στην ολέθρια αυτή πολιτική των σταλινικών. Ήταν αυτοί που προσπάθησαν να οικοδομήσουν με κάθε τρόπο τα όργανα αυτοργάνωσης της εργατικής τάξης και να είναι η διεύθυνση του αγώνα σε αυτά. Δεν δέχτηκαν το έστοχος να μοιραστεί η διεύθυνση του αγώνα με τους εκπροσώπους της αστικής τάξης. Δεν προπαγάνδισαν με αφηρημένο τρόπο το σοσιαλιστικό μέλλον. Αγωνίστηκαν για τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις που θα φέραν πιο κοντά την εργατική δημοκρατία. Ο στόχος τους ήταν να βγει η εργατική τάξη πιο δυνατή από αυτές τις εξελίξεις, με πιο πολλές οικονομικές και πολιτικές κατακτήσεις, με υψηλό το φρόνημά της και με αυξημένη την επιρροή της στα μικροαστικά στρώματα και στους αγρότες. Σε αντίθεση με τα προδοτικά λαϊκά μέτωπα των σταλινικών, η τακτική των συντρόφων μας ήταν οι εργατικές συμμαχίες, δηλαδή το ενιαίο εργατικό μέτωπο, με στόχο να ενοποιήσουν την εργατική τάξη, η οποία θα αποκτούσε και μεγάλη απήχηση στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Μα με το γενικό πρόγραμμα των προλεταριακών διεκδικήσεων των συντρόφων μας της ΟΚΔΕ περιλάμβανε πολιτικά αιτήματα, ψήφος στα 18, χωρισμός εκκλησίας, κράτους, δημοτική και άλλα, δημοτική γλώσσα εννοώ,
πολιτικά και εργατικά αιτήματα, σαραντάρο, ασφάλιση, την αριθμική αναπροσαρμογή, αλλά και τα αιτήματα που αφορούσαν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, όπως να αποσβεστούν τα χρέη προς τους τοπογλύφους, να παραχωρηθεί γη στους φτωχούς αγρότες. Επίσης, κάναμε ξεκάθαρο στις εργατικές μάζες ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση συνεργασίας του Φιλελεύθερου Κόμματος με το ΚΚΕ, αλλά μόνο με μια επαναστατική κατάληψη της εξουσίας από τους εργάτες, μόνο δηλαδή από την επαναστατική κυβέρνηση εργατών αγροτών. Με αυτό το πρόγραμμα οι επαναστάτες τροτσκιστές της ΟΚΘΕ, οι σύντροφοί μας, ρίξαν όλες τις δυνάμεις τους στην εξέγερση του Μάη του 1936. Θα συνεχίσουμε βλέποντας μέσα σε ποιο διεθνές περιβάλλον εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα του Μάη του 1936 και κυρίως μέσα στο περιβάλλον στην Ευρώπη, που ήταν και το κέντρο βέβαια των εξελίξεων. Η περίοδος με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την αρχή του Δεύτερου ονομάστηκε Μεσοπόλεμος. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ δίκαια να πούμε ότι η περίοδος αυτή του Μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από το δίλημα φασισμός που οδηγεί στον πόλεμο ή σοσιαλιστική επανάσταση. Οι πόλεμοι βέβαια δεν γίνονται ούτε για τους θεούς, ούτε για τις ιδέες, ούτε για τις ανωτερότητες των φυλών και πάει λέγοντας. Αυτά είναι τα ιδεολογικά καλύματα των πολέμων. Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που ανοίγουν και κλείνουν αυτή την περίοδο ήταν η ανάγκη των σημαντικότερων καπιταλιστικών κρατών να κυριαρχήσουν στην οικονομία ολόκληρων υπήρων, οικονομικά και πολιτικοστρατιωτικά. Ήταν η ανάγκη να βρεθεί μια κυρίαρχη υπεριαλιστική δύναμη η οποία θα ηγεμονεύει κάτω από μια συγκεκριμένη ιεραρχία, θα έχει τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, βέβαια ασκώντας μια στρατιωτική ισχύ και μια οικονομική ανωτερότητα. Ο κόσμος όμως που αναδύθηκε μετά με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε αυτή η περίοδος του υπεριαλισμού από το Λένιν, περίοδος των πολέμων και των επαναστάσεων, έφερε τη Ρώσικη Επανάσταση. Έφερε την άνοδο του εργατικού και αντιπολεμικού κινήματος αμέσως μετά τον Πρώτο Πόλεμο, όχι μόνο στις ηττημένες χώρες, αλλά και στις νικήτριες χώρες. Από εδώ και πέρα, οι υπεριαλιστές που θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω στον πλανήτη θα πρέπει να παίρνουν υπόψη τους και τον παράγοντα της σοσιαλιστικής επανάστασης και του κινδύνου της σοσιαλιστικής επανάστασης στις διεθνείς τους έτσι εχθροπραξίες. Έτσι λοιπόν ο πρώτος πόλεμος, παρόλο που ιτήθηκε η Γερμανία, οι άλλοι υπεριαλιστές δεν μπορούσαν να προκαλέσουν μια ολοκληρωτική ήττα της Γερμανίας, με την αφοβούμενη ότι η Γερμανία και το πολιτικό σύστημα και η πολιτική εξουσία της αστικής τάξης στη Γερμανία, κάτω και από τις επαναστατικές εξεγέρσεις του γερμανικού προλεταριάτου, θα έπεφτε στην αγκαλιά της Επανάστασης. Είμαστε στην περίοδο που ο καπιταλισμός, για να συνεχίσει την εκμετάλλευση, για να συνεχίσει να επιβιώνει, δεν μπορεί πια να στηρίζεται μόνο στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει πια από εδώ και πέρα να υπάρχουν και τα σφαγεία των εκατομμυρίων θυμάτων, να τρέφεται δηλαδή με τους πολέμους, με τα σφαγεία των εκατομμυρίων θυμάτων του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι όμως μόνο υπεύθυνος ο καπιταλισμός και αυτό το στάδιό του για το ότι από τον Πρώτο Πόλεμο πήγαμε στο Δεύτερο. Το ίδιο ή το ίδιο σημαντικά υπεύθυνοι είναι και αυτοί οι οποίοι σταμάτησαν και οδήγησαν τα κινήματα των εργαζομένων και τις επαναστάσεις των εργαζομένων σε ήττα. Οι υπεριαλιστές έπρεπε να προκαλέσουν συντριπτικές ήττες στο προλεταριάτο το Μεσοπόλεμο για να μπορέσουν να οδηγηθούν στον πόλεμο. Σε αυτές τις ήττες συμβάλλανε τα μέγιστα οι προδοσίες της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας στα επαναστατικά κινήματα 1918-1923, στη σφαγή όχι μόνο της Ρόζας και του Λίμπνερ, αλλά και στα τάγματα εφόδου που σκοτώνανε κατά χιλιάδες τους απεργούς και εξεγερμένους εργάτες σε διάφορα μέρη των εργοστασίων και ορυχείων της Γερμανίας.
είναι αυτό που οδήγησε στο να ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία το 1932 και να ξαναρχίσει λοιπόν την πυρετόδη πολεμική του έτσι προετοιμασία. Αναγκαστικά λοιπόν μετά και από αυτήν την ήττα είναι δεδομένο ότι η Γερμανία θα ξαναδιεκδικούσε με ένα πόλεμο τη θέση της και αυτή ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο όμως η γερμανική σοσιαλδημοκρατία και η προδοσία της που οδήγησε την επανάσταση στη Γερμανία εκεί. Το ίδιο μεγάλη ευθύνη σε αυτό το διάστημα του Μεσοπολέμου έχει και η προδοτική σταλινική γραφειοκρατία, στη σταλινική αντεπανάσταση, γραφειοκρατική αντεπανάσταση στο ίδιο το Σοβιετικό κράτος. Με το ξέσπασμα της κρίσης του 1929-32 έχουμε πάλι την άνοδο του κινήματος και ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις για το εργατικό κίνημα σε μια σειρά κύριες χώρες όπως η Γαλλία, αναφέρθηκε και πριν, και η Ισπανία. Στη μεν πρώτη έχουμε γενικές απεργίες και την επικράτηση της κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου που τη στήριζε το ΚΚ Γαλλίας με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ και στη δεύτερη έχουμε το ξέσπασμα της Επανάστασης μερικές μέρες μετά από τα γεγονότα εδώ του Μάη. Δυστυχώς όμως η εδραίωση της αντεπαναστατικής γραφειοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση που σήμαινε και ανελαίτες διώξεις για τους όποιους διαφωνούντες και κυρίως για την αριστερή αντιπολίτευση και το ρεύμα μας με τις δίκες της Μόσχας το 1936 επέφεραν και μια δορυφοριοποίηση των ΚΚ σε όλη την Ευρώπη που ανήκαν στην Τρίτη Διεθνή και μια πλήρη υποταγή τους στην εξωτερική πολιτική αυτής της γραφειοκρατίας. Αυτή η πολιτική συνίσταται στο γεγονός μετά από ένα σύντομο διάστημα σεχταρισμού από το 29 μέχρι το 33 όπου σοσιαλδημοκράτες και φασίστες θεωρούνταν ένα προκλήθηκε η διάσπαση έτσι του συνδικαλιστικού και του εργατικού κινήματος με τη σεχταριστική πολιτική που επέβαλε στα ΚΚ, γυρνάμε πίσω στην πολιτική των λαϊκών μετόπων. Τα ΚΚ θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα μπροστά και στην απειλή του πολέμου και για την ίδια τη Σοβιετική Ένωση να υπερασπίσουν τις δημοκρατικές λεγόμενες κυβερνήσεις, δηλαδή όμως τις αστικές και τις υπεριαλιστικές έτσι κυβερνήσεις ενάντια στον φασισμό και τον επερχόμενο πόλεμο. Τη Σοβιετική γραφειοκρατία την ενδιέφερε πάνω απ' όλα όμως η κατάπνιξη της εξάπλωσης της σοσιαλιστικής επανάστασης στην ίδια την Ευρώπη, γιατί αυτή απειλούσε τη δικιά της εξουσία, απειλούσε το γεγονός να ξυπνήσει το ρώσικο προλεταριάτο και να αμφισβητήσει τη δικτατορία της που εδραιωνόταν. Η πολιτική λοιπόν αυτή για τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν η πολιτική που προαναφέρθηκε κιόλας των λαϊκών μετόπων, έπαιρνε διάφορα ονόματα ανάλογα με την περίσταση και σήμαινε ότι η εργατική τάξη εγκαταλείπει την ανεξάρτητη δική της πολιτική, εγκαταλείπει το στρατηγικό στόχο της σοσιαλιστικής της επανάστασης, δεν είναι η ώρα να κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να μπει πίσω από τα αστικά δημοκρατικά κόμματα και των υπεριαλιστικών χωρών για να κάνει σε συμμαχία με αυτά έναν αντιφασιστικό αγώνα και έναν αγώνα ενάντια στην άνοδο του φασισμού και στον πόλεμο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα ξεπληκτούν τα γεγονότα του 1936 που και εδώ το εργατικό κίνημα παρακολουθώντας και όλες και τις άλλες ανόδους του εργατικού κινήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ακολουθήσει μία ανωδική πορεία και στη χώρα μας. Είναι αρκετά, η περίοδος αυτή ήδη έχουν αρχίσει οι πολεμικές ετοιμασίες, ήδη ο Μουσολίνη ξεκίνησε το 35-36 τον πόλεμο στην Αβυσσινία με χημικά όπλα, η Ιαπωνία κατέλαβε την επαρχία της Κίνας στη Μαντζουρία, ο Χίτλερ έχει εδραιωθεί για τα καλά στην εξουσία και προχωρεί σε ταχύ επανεξοπλισμό της Γερμανίας, ενώ όλοι οι υπεριαλιστές επανεξοπλίζονται. Το δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει να δούμε είναι ότι τι ακριβώς συνέβαινε στη χώρα μας και ποια ήταν η κατάσταση στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Σε λιγότερο λοιπόν από δύο δεκαετίες, ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα, έχουμε τρεις δικτατορίες,
Εκδηλώθηκαν 9 πραξικοπήματα που δεν πρόλαβαν να εκραγούν. Υπήρχαν πάντα οι μόνιμες πιέσεις των στρατιωτικών φραξιών στην πολιτική εξουσία. 7 φορές έγιναν εκλογές για Βουλή, μία για γερουσιαστές. Αλλάξαμε 20 κυβερνήσεις, είτε από εκλογές είτε από πραξικοπήματα. Και μόνο η στατιστική αναφορά αυτών που είπα σημαίνει και αναδεικνύει μία πολυτάραχη πολιτική ζωή, μία αστάθεια, η οποία εξηγείται προφανώς και από την οικονομική κρίση που ισχύει και παγκόσμια, αλλά εξηγείται και από τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται ο ελληνικός καπιταλισμός. Η αποτυχία της διχοδιοκτικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία, η ΙΤΑ, που την ονομάσαν καταστροφή γιατί ποτέ δεν τολμήσαν να την ονομάσουν ΙΤΑ, η συνέχιση του εθνικού διχασμού και τις επόμενες δεκαετίες του 20 και του 30. Η ομή παρέμβαση έτσι των στρατιωτικών, είτε προοδευτικών είτε συντηρητικών, με διάφορα πραξικοπήματα. Οι ομές πιέσεις από τα καπιταλιστικά συμφέροντα και τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Νεότουρκων, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής εδώ της περίοδου. Η πολιτική αστάθεια λοιπόν και η κρίση οφειλόταν στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα έρχεται στην εποχή του υπεριαλισμού. Σε μια εποχή που οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες, δημιουργούν την παγκόσμια αγορά και μάλιστα αλληλοσφάζονται στους πολέμους για την κυριαρχία σε αυτήν εδώ την παγκόσμια αγορά. Αυτό προφανώς τοποθετεί τον ελληνικό καπιταλισμό σαν μια καπιταλιστική βέβαια χώρα, η οποία όμως θα μπει σε αυτή την παγκόσμια αγορά και στον υπεριαλιστικό καταμερισμό της εργασίας σαν μια εξαρτημένη χώρα. Θα σας παραπέμψουμε στο βιβλίο του Παντελή Πουλιόπουλου «Δημοκρατική ή προλεταριακή επανάσταση στην Ελλάδα», όπου έχουμε μία, κατά την άποψή μας, από τις πιο σοβαρές αναλύσεις για το τι ακριβώς είναι η Ελλάδα, και από αυτό θα χρησιμοποιήσω και κάποια αποσπάσματα. Γράφει λοιπόν ο Παντελής Πουλιόπουλος, μετασχηματισμός στην Ελλάδα στο σύνολό του ήταν από τους πιο καθυστερημένους και συντελέστηκε με αργό ρυθμό ίσα με το 1910. Από την εποχή του Τρικούπη, το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, αρχίζει να προχωρεί σταθερά στο δρόμο για την ολοκλήρωσή του. Μέχρι και το 1910 η ελληνική μπουρζουαζία προχωρεί διστακτικά και με διαρκείς συμβιβασμούς με τον παλιό κόσμο, την αυλή και τη φεουδαρχία. Τα διστακτικά βήματά της όμως από την άλλη μεριά δείχνουν το φόβο απέναντι στο ριζοσπαστικό των βλυδιακών μαζών και τις ιδιόμορφες δημοκρατικές παραδόσεις που κρατούν από τα χρόνια της Εθνικής Επανάστασης και της Επαναστάσης του 1844, 1863 και τέλος του 1909. Έτσι η ελληνική μπουρζουαζία έχει έναν αντιφατικό χαρακτήρα, συνεχίζει ο Παντελής Πουλιόπουλος, που προκύπτει από τις ιδιομορφίες αυτές των εθνικοϊστορικών συνθήκων της ανάπτυξής της και τη διεθνή οικονομική και πολιτική κατάσταση μέσα στην οποία επιβάλλει την κυριαρχία της, δηλαδή τον υπεριαλισμό και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Είναι τολμηρή και ορμητική, άσπλαχνη και κοινική στην οικονομική σφαίρα, αλλά δειλή και διστακτική στην πολιτική σφαίρα. Σε αυτή την τελευταία, οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι πραγματικά αντεγραμμένοι από τη Δύση, αλλά σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης είναι ανύπαρκτη. Η εξουσία και τα κέρδη της μπουρζουαζίας στην Ελλάδα στηρίζονται στην αφόρητη καταπίεση του ελληνικού προλεταριάτου και στην αφόρητη εκμετάλλευσή του. Τα δύο κόμματα που την εκπροσωπούν είναι το Λαϊκό Κόμμα, αυτό το οποίο συνδέθηκε με τη μοναρχία και με τα φεουδαρχικά έτσι υπολείμματα, με τη μικρή αριστοκρατία και τα πιο οπισθοδρομικά τμήματα της μπουρζουαζίας. Το δεύτερο κόμμα, πιο δυναμικό, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Βενιζέλου,
δημιουργήθηκε με την άνοδο της μεγαλοαστικής τάξης και είναι προχωρημένο, είναι, πιο προχωρημένο, είναι συνδεδεμένο με το πιο προχωρημένο εφοπλιστικό, βιομηχανικό και εμπορικό κεφάλαιο. Σε σχέση με την οικονομία, από το 1912 έως το 1930, πραγματικά η βιομηχανική ανάπτυξη ξεπερνάει όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Μέσα σε 11 χρόνια, λοιπόν, από το 1917 έως το 1929, ενώ ο πληθυσμός της χώρας δεν αυξάνεται ούτε κατά μισό, η βιομηχανία τριπλασιάζει την αξία των εγκαταστάσεών της, έγινε 2,5 φορές μεγαλύτερη στην αξία της παραγωγής και πλησίασε το διπλάσιο στην αξία των εξαγωγών της. Είναι φανερό ότι παρά τον εξαρτημένο χαρακτήρα του ελληνικού καπιταλισμού, δεν πρόκειται για μία εμπορομεσητική ή μισοθεουδαρχική χώρα, όπως θα ισχυριστούν οι σταλινικοί, για να βάλουν πρώτο καθήκον του προλεταριάτου, το να διώξουν τη θεουδαρχία και να κάνουν τα αστικοδημοκρατικά αιτήματα, κοινοβούλιο κτλ. Προσπάθησα λοιπόν να πω από τους λόγους μέσα στους οποίους διαμορφώθηκε η ελληνική μπουρζουαζία και από το προλεταριάτο το οποίο είχε μπροστά της, ένα νεαρό προλεταριάτο, ζωηρό και έντονα πολιτικοποιημένο, γιατί ακριβώς υπήρχε διαρκώς αυτή η πολιτική έτσι αστάθεια, τα πραξικοπήματα, οι διαρκείς αλλαγές κυβερνήσεων και πάλι λέγοντας. Είπαμε λοιπόν ότι ο δεύτερος λόγος είναι το ίδιο το εργατικό κίνημα και τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του. Στις δύο πρώτες λοιπόν δεκαετίες του 20ου αιώνα αναδύεται το προλεταριάτο εξαιτίας όλων αυτών των αλλαγών και στην οικονομία που αναφέρθηκαν. Εμφανίζεται και ισχυροποιείται και συγκεντρώνεται σε κάποιες πόλεις. Το 1918 ιδρύεται η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, αφού πρώτα έχει ιδρυθεί το κόμμα της εργατικής τάξης, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, ο πρόδρομος του ΚΚΕ. Όλα αυτά γίνονται κάτω και από την επιρροή της Ρώσικης Επανάστασης. Το προλεταριάτο είναι νεαρό και έντονα πολιτικοποιημένο. Δεν έχουμε στην Ελλάδα την κλασική συνδικαλιστική πάλη, την οικονομιστική πάλη γύρω από τα άμεσα δικαιώματα. Έχω πει και παραπάνω ότι η αστική τάξη είναι φιδωλή στις οικονομικές παραχωρήσεις, τα κέρδη της εξαρτιούνται από τη διαρκή υπερεκμετάλλευση έτσι, του προλεταριάτου. Γι' αυτό και ποτέ δεν παραχώρησε δημοκρατικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ο μαχητικός συνδικαλισμός είναι πάντα παράνομος. Οι συνδικαλιστές διώκονται, φυλακίζονται και αυτό είναι ο κανόνας. Τα σωματεία τους παίρνουν την περιουσία και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα. Μετά το 22 ο ερχομός των προσφύγων θα πυκνώσει και αυτό στις τάξεις του προλεταριάτου. Πολύ γρήγορα θα ενσωματωθούν, θα εγκατασταθούν στις πόλεις, μιλάμε για 1.200.000 πρόσφυγες και ένας στους δυο θα πάει να εγκατασταθεί σε μία μεγάλη πόλη. Συμβάλλουν έτσι στην αριθμητική διεύρυνση του εργατικού δυναμικού κατά 82%. Μεταξύ του 1920 και 1930 ο εργατικός πληθυσμός υπερδιπλασιάστηκε, το 43% απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις, το 39% σε μεγάλες, σε πάνω από 100 άτομα το 25%. Δημιουργείται έτσι ένας πυρήνας στο βιομηχανικό προλεταριάτο που φτάνει τις 180.000, μέσα βέβαια σε 400.000 ανειδίκευτους εποχιακά εργαζόμενους εργάτες. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται πάντα από την ανεργία, από την εποχική και ασυνεχή εργασία, την υποαπασχόληση και την αυτοαπασχόληση, τη δουλειά με εργολαβία όπου ολόκληρες οικογένειες, ομάδες συντοπιτών ή και σωματεία έπαιρναν εργολαβικά μία εργασία. Τα αιτήματά τους δεν αφορούν μόνο την αύξηση των μισθών, αλλά και την εξασφάλιση της εργασίας, το μοίρασμα της εργασίας σε ανειδίκευτους και σε ειδικευμένους και κυρίως να μην αντικατασταθούν οι ειδικευμένοι από τους δεύτερους, αλλά και τον έλεγχο της διαδικασίας της εργασίας με τα γνωστά πρωτόκολλα, κάτι σαν παππούδες των συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν σήμερα. Να έρθουμε τώρα στα πολιτικά γεγονότα του 36. Θα διατρέξουμε γρήγορα τη δεκαετία του 20,
με την μικρασιατική καταστροφή, την κατάργηση της βασιλείας του 1924 και τον διωγμό έτσι του βασιλιά και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Όλα αυτά βέβαια, και είναι κουραστικό να τα αναφέρουμε, γίνονται μέσα από διάφορες εκλογές. Μέσα από διάφορες εκλογές, αλλά και κυβερνήσεις που αλλάζουν η μία μετά την άλλη. Το 1925 θα έχουμε την στιγμή δικτατορία έτσι του Πάγκαλου, που θα γίνουν και οι δίκες εκεί για το μακεδονικό και το εργατικό κίνημα θα δεχτεί και αυτό καταστολή. Πιο πριν έχει δεχτεί καταστολή και από το Βενιζέλο, ιδίως εκεί με τα γεγονότα στο Πασαλιμάνι, την άνοδο δηλαδή του κινήματος στις αρχές της δεκαετίας του 20 και τους 11 νεκρούς. Η δεκαετία του 20 θα κλείσει με την κρίση, το ξέσπασμα της κρίσης, με το κράχ του 1929-32. Στην κυβέρνηση θα είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην μεγαλύτερη έτσι και τελευταία, σε μεγαλύτερη σε διάρκεια και τελευταία κυβέρνηση μεταξύ του 1928 και 1932. Το 1928 θα έχουμε απεργίες και άνοδο του κινήματος. Πρωτοπορία θα είναι πάλι οι καπνεργάτες και η απάντηση του Βενιζέλου θα είναι η άγρια καταστολή και τα άγρια μέτρα λιτότητας απέναντι στους εργάτες, αλλά και η ψήφιση του ιδιώνυμου όπου τιμωριώσουν μόνο και μόνο γιατί είχες κομμουνιστικές ιδέες. Με το κράχ του 29 η οικονομική κατάσταση της χώρας χειροτερεύει απότομα. Τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης του Βενιζέλου, το 1932, σηματοδοτείται από καλπάζουσα ανεργία, μείωση των εξαγωγών και άλλα σημάδια έτσι της κρίσης. Ο Βενιζέλος αναζητά δάνειο 50 εκατομμύρια δολάρια και πενταετή αναστολή της πληρωμής του χρέους. Δεν παίρνει λοιπόν αυτό το δάνειο και έτσι τη 1 Μαρτίου του 1932 η κυβέρνησή του θα κηρύσει φτώχευση, κηρύσει προσωρινό χρεοστάσιο. Περνώντας η δεκαετία του 20, το Φιλελεύθερο Κόμμα, χωρίς το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, αδύναμο μπροστά στην οικονομική κρίση και χωρίς να μπορεί να πραγματοποιήσει τίποτα από τα μεγάλα έργα τα οποία έλεγε, αποτυγχάνει πλήρως. Είναι πλέον πολυδιασπασμένο και με συνεχείς συγκρούσεις στο εσωτερικό του. Θα γίνουν εκλογές το 1933, όπου η Βενιζελική παράταξη θα ηττηθεί. Χάνοντας τις εκλογές το 1933, έχουμε ένα κίνημα από τον πλαστήρα για να μην πάρουν οι λαϊκοί που κέρδισαν τις εκλογές την εξουσία. Θα νικηθεί αυτό το κίνημα από τον Κονδύλι και έτσι θα έχουμε κυβέρνηση των λαϊκών με τον Παναγή Τσαλδάρη και με τον Μεταξά και τον Κονδύλι. Είναι φανερό ότι οι Άγγλοι εγκαταλείπουν κατά κάποιο τρόπο το Βενιζέλο και στρέφονται τώρα προς το Λαϊκό Κόμμα και σχεδιάζουν βέβαια την παλινόρθωση του βασιλιά σαν ένα δικό τους πολιτικό αίρισμα στη χώρα εν ώψη και του πολέμου που έρχεται και τις θέσεις που θα πάρει η χώρα. Προφανώς ήθελαν την Ελλάδα κάτω από τη δική τους έτσι, επιρροή. Είναι περισσότερο ότι ο Βενιζελισμός έχει ξεφτύσει και όχι τόσο ότι το Λαϊκό Κόμμα βγαίνει στην εξουσία γιατί έχει μια δυναμική δική του. Η οικονομική κρίση λοιπόν του 29-32 θα φέρει και την πολιτική κρίση στο έτσι κι αλλιώς ασταθές πολιτικό σκηνικό. Στο μεταξύ το 1934 ξαναέχουμε άνοδο του εργατικού κινήματος και άρα η δικτατορία γίνεται ακόμη πιο απαραίτητη για να μπορέσει να χτυπήσει και το ίδιο το εργατικό κίνημα. Και τα μεγάλα αστικά συμφέροντα ευνοούν έτσι τις δικτατορικές τάσεις και επιθυμούν να ενώσουν τους στρατιωτικούς και από τα δύο κόμματα για μια δικτατορία. Αυτοί όμως κινούνται ο καθένας για λογαριασμό του.
Το 1935, στη 1 Μαρτίου, θα εκδηλωθεί πραξικόπημα πάλι από τον Πλαστήρα και τον Βενιζέλο που θα αποτύχει. Με αφορμή αυτό το πραξικόπημα θα ακολουθήσουν τρομακτικές διώξεις των πολιτικών και στρατιωτικών αντιπάλων από τους λαϊκούς. Εντάξει, είναι τρομερό το τι ακριβώς, με δίκες, με καταδίκες, με εκτελέσεις. Στις 9 Ιουνίου του 1935 θα γίνουν εκλογές και οι βενιζελικοί θα απέχουν. Η αντιβενιζελική παράταξη, η λαϊκή, βγαίνουν βέβαια μέσα από αυτές τις εκλογές παροδία, είναι όμως μια παράταξη και αυτή πολύ διασπασμένη πια, και έτσι ο Κονδύλης θα αναλάβει να κάνει και τη δική του έτσι δικτατορία, αυτό που ονόμαζε κονδυλική κοσμογονία, συλλάβανε εκεί του στρατιωτικού συνδέσμου ο Ρέπας, ο Οικονόμου και ο Παπάγος, τον Τσαλδάρη που έβγαινε από το σπίτι του, του είπαν ότι κάνουν πραξικόπημα, βγήκαν και είπαν ότι αυτός παραιτήθηκε και ότι αναλαμβάνει έτσι ο Κονδύλης. Είναι φανερό ότι ο Κονδύλης και ο Μεταξάς, ο Κονδύλης είναι ανοιχτά υπέρ της επαναφοράς και της παλινόρθωσης του βασιλιά, συναγωνίζονται με το Μεταξά για το ποιος θα κάνει το πραξικόπημα που θα φέρει πίσω το βασιλιά. Στο μεταξύ, ο Βενιζέλος έχει συμφιλιωτικός πάντα και από τη δεκαετία του 20 σε σχέση με το θρόνο και το βασιλιά. Έχει έρθει σε επαφή με τους βασιλικούς και τελικά δίνει τη συγκατάθεσή του για την παλινόρθωση. Ο βασιλιάς, ενώ τον καλεί ο Κονδύλης να έρθει, δεν δέχεται να γυρίσει πίσω. Λέει ότι θέλει να είναι βασιλιάς όλων των Ελλήνων, φοβάται τα αντιβασιλικά και δημοκρατικά αισθήματα έτσι του ελληνικού λαού και έτσι οργανώνεται μάλλον το πιο νόθο δημοψήφισμα που έχει οργανωθεί έτσι ποτέ, στις 3 Νοεμβρίου του 1935, για ναι ή όχι, ναι στη δημοκρατία ή βασιλεία, ήταν έτσι το ερώτημα, όπου οι βενιζελικοί δεν συμμετέχουν ακριβώς γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τον ίδιο, στο εξωτερικό, με τον Βενιζέλο, και δεν ξέρουν ότι ο αρχηγός τους έχει δώσει τη συγκατάθεση στην παλινόρθωση. Έτσι λοιπόν βγαίνει 105% το ναι σε αυτό το δημοψήφισμα. Έχουν ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, περί τις 400.000 παραπάνω από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους. Έτσι ακριβώς το μαγείρεψαν. Με αυτή την έννοια, ο βασιλιάς πια ως βασιλιάς όλων των Ελλήνων θα έρχεται και αναλαμβάνει να σχηματίσει κυβέρνηση. Βέβαια, φρόντισε μόλις ήρθε να ξεφορτωθεί τον ενοχλητικό έτσι Κονδύλι. Μετά δεν καταφέρνουν να κάνουν κυβέρνηση και καταφέρνουν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Δεμερτζή, την οποία θα δούμε και λίγο πιο παρακάτω όσο πλησιάζουμε στα γεγονότα. Θα γίνουν εκλογές στις 26 Ιανουαρίου του 1936, θα υπάρξει εκεί μία ισοπαλία μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων βενιζελικών, έτσι και αντιβενιζελικών. Οι βενιζελικοί στο μεταξύ έχουν καταφέρει να ανασυγκροτηθούν κάτω από τον Σοφούλη. Ο Σοφούλης λοιπόν θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση μεγάλης συνασπισμού με το Λαϊκό Κόμμα. Οι λαϊκοί όμως είναι διασπασμένοι και εδώ πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε πια στα πολιτικά γεγονότα που παίξαν και ρόλο και για το Μάη έτσι του 1936. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να πούμε ότι το ΚΚΕ συνεχώς και στις δύο προηγούμενες που συμμετείχε αυξάνει τις δυνάμεις του, εδώ ανεβαίνει αρκετά πολύ και έτσι εκλέγει 15 έδρες μέσα, 15 βουλευτές. Εφόσον λοιπόν έχει αποκτήσει αυτή την εκλογική δύναμη το ίδιο το ΚΚΕ, θα προσπαθήσει να εφαρμόσει την πολιτική των λαϊκών μετόπων. Θα απευθυνθεί όσο και αν φαίνεται περίεργο, ακόμη και στο Λαϊκό Κόμμα. Ο Γλινός θα δει παράγοντα του Λαϊκού Κόμματος τον Αγγελόπουλο για να συζητήσει να κάνει μέτωπο με το Λαϊκό Κόμμα ενάντια στη δικτατορία ή την άνοδο έτσι του φασισμού. Αυτό δεν θα γίνει κατορθωτό, κυρίως με ευθύνη
του Λαϊκού Κόμματος, ταυτόχρονα το ΚΚΕ θα έρθει σε επαφή με τον Σοφούλη, με τον οποίο θα υπογράψει το περίφημο αυτό συμφωνητικό Σκλάβενο Σοφούλη. Ο Σκλάβενος είναι ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, όπου θα δεσμεύεται ο Σοφούλης ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει τον Σοφούλη και την κυβέρνησή του με ανοχή, αλλά θα δεσμεύεται αυτός ότι θα μπει φρένο απέναντι στη δικτατορία. Ο Σοφούλης όμως δεν είχε και πολύ μεγάλη διάθεση, από ό,τι φαίνεται, και είναι αυτονόητο, να κάνει μια κυβέρνηση με την ανοχή του ΚΚΕ. Θα καταθέτει την εντολή την οποία είχε πάρει στις 11 Μαρτίου, λοιπόν, και προτείνει να ξαναγυρίσουμε στη γνωστή κυβέρνηση, την υπηρεσιακή κυβέρνηση ΔΕΜΕΡΤΖΙ. Και βέβαια και ο Σοφούλης και μέρη της ηγεσίας, έτσι των φιλελεύθερων, επιμένουν να μπει ο Μεταξάς σε αυτή την κυβέρνηση. Στις 13 Απριλίου Μάρτιο σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Στις 13 Απριλίου πεθαίνει ο ΔΕΜΕΡΤΖΙΣ. Ο βασιλιάς σοκίζει, χωρίς να ρωτήσει βέβαια κανένα, πρωθυπουργό το Μεταξά. Στις προγραμματικές δηλώσεις του Μεταξά στη Βουλή τον στηρίζουν οι φιλελεύθεροι με ψήφο και οι λαϊκοί με ανοχή, πιστεύοντας στις διαβεβαιώσεις εκεί του βασιλιά ότι θα κρατήσει τον Μεταξά μέσα σε δημοκρατικά έτσι πλαίσια. Ο Μεταξάς μία μέρα μετά την κήρυξη της απεργίας στη Θεσσαλονίκη, στις 29 Απριλίου, 30 Απριλίου κλείνει τη Βουλή, λέει ότι θα κυβερνάει με διατάγματα με μία επιτροπή έτσι 40 βουλευτών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ξεκινούν λοιπόν τα γεγονότα του Μάη του 1936, στα οποία και αναφερθήκαμε. Το ΚΚΕ ακολουθεί αυτή την πολιτική κάτω από διάφορες ονομασίες. Στην αρχή το λέει αντιφασιστικό μέτωπο, ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο. Αργότερα και από το όνομα είναι φανερό, λέει παλαϊκό, χάνεται η εργατική τάξη τελείως, μιλάμε για ένα, γενικά και αόριστα για ένα λαό, και θα εφαρμόσει, έτσι όπως ανέφερε και παραπάνω, την πολιτική του για συμμαχίες με τα αστικά κόμματα, υποτίθεται για να σταματήσει τον φασισμό. Κατά παράκληση του Σοφούλη, αυτό το σύμφωνο είχε μείνει μυστικό, το συμφωνητικό που είπε ο Σκλάβενο Σοφούλη. Θα το πει το ΚΚΕ στη Βουλή, όταν θα στηρίξει ο Σοφούλης την κυβέρνηση ΔΕΜΕΡΤΖΙ και θα διαμαρτύρεται το ΚΚΕ που δεν κράτησε το λόγο του, ο Σοφούλης. Στη διάρκεια της εξέγερσης, λοιπόν, επαναφέρει αυτό το συμφωνητικό και το επαναφέρει κόντρα στην ανάπτυξη του κινήματος και κόντρα στην αυθόρμητη, έτσι όπως περιγράφηκε από την πρώτη εισηγήτρια, τάση των μαζών να κινηθούν, να συγκρουστούν με το κράτος, να βάλουν πολιτικά αιτήματα. Όλα αυτά το ΚΚΕ έπρεπε να τα χαμηλώσει, να χαμηλώσει λοιπόν την ένταση της εξέγερσης, να μην θέσει το κίνημα πολιτικά ζητήματα, αυτά δεν είναι για τους εργάτες, είναι για τα στελέχη του κόμματος που θα συζητήσουν με τις ηγεσίες έτσι των αστικών κομμάτων, το κάτω η κυβέρνηση δηλαδή ή ενάντια στο βασιλιά και στο Μεταξά ήταν συνθήματα τα οποία το ΚΚΕ προσπαθούσε να αποτρέψει και να μην μπαίνουν από τους ίδιους τους εργάτες. Επαναφέρει λοιπόν και τους λέει ότι η απεργία πρέπει να παλέψει για μια κυβέρνηση του Σοφούλη με βάση αυτά τα οποία περιείχε το συμφωνητικό και το ΚΚΕ πάλι θα τη στήριζε. Υπόθηκαν αρκετά σε σχέση με την πρακτική του μέσα στην απεργία, την ίδια την απεργία. Να συμπληρώσουμε μόνο ότι μετά τη λήξη της απεργίας στη Θεσσαλονίκη τελικά κηρύσσουμε την γενική απεργία στις 13 Μαΐου, 4 μέρες μετά τη σφαγή που έγινε στη Θεσσαλονίκη και για τα θύματα που γίνεται υποτίθεται αυτή η απεργία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι παρόλη την καταστολή και την ήττα που υπέστη το κίνημα στη Θεσσαλονίκη, η απεργία αυτή είχε μεγάλη έτσι επιτυχία. Φαινόταν οι δυνάμεις της εργατικής τάξης να μην έχουν ακόμη εξαντληθεί. Όμως το ΚΚΕ είναι πιστό στο παλαϊκό μέτωπο. Κάνει μια
εφαρμόζει το παλαϊκό μέτωπο μεταξύ των δύο ΓΕΣΕ και των άλλων ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αναλώνεται σε σκέψεις και σε διαβουλεύσεις μαζί τους και κηρύσουν μία γενική απεργία στις 5 Αυγούστου, αλλά δυστυχώς, τι μπορούμε να πούμε εδώ, τους προλαβαίνει ο Μεταξάς στις 4 Αυγούστου και κάνει τη δικτατορία. Η πολιτική λοιπόν των λαϊκών μετόπων και της συνεργασίας των τάξεων υιοθετείται από το ΚΚΕ στην 6η Ολομέλεια της Κεντρικής του Επιτροπής τον Ιανουάριο του 1934, πριν ακόμη πάρει αυτή τη στροφή επίσημα η Κομμουνιστική Διεθνής και την εφάρμοσε, η πρώτη εφαρμογή της είναι στο Μάη του 1936. Το θεωρητικό πλαίσιο λοιπόν ήταν ότι η Ελλάδα δεν είναι μια καπιταλιστική χώρα, αλλά είναι μια μισοθεουδαρχική χώρα, άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι αστικοδημοκρατικοί θεσμοί, δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να γίνει πρώτα επανάσταση για κοινοβούλιο, για καπιταλισμό, για να θεί ο καπιταλισμός και οι θεσμοί του, και μετά θα βλέπαμε το προλεταριάτο πότε θα κάνει τη δική του επανάσταση. Η σοσιαλιστική επανάσταση λοιπόν με την πολιτική των λαϊκών μετόπων πηγαίνει στις ελληνικές καλένδες. Αυτή την πολιτική ισχυριζόταν ότι την κάνει γιατί το προλεταριάτο είναι αδύναμο και θα πρέπει να πάρει μαζί του ή να έρθει σε συμμαχία με τα φτωχά μικροαστικά έτσι στρώματα. Βέβαια η ίδια η εξέγερση του Μάη της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι οι φτωχοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ακολούθησαν και πήγαν και υπήρξε μια αυθόρμητη έτσι συμμαχία και συμπόρευση μέσα στον αγώνα στην ίδια έτσι την εξέγερση. Υποτίθεται λοιπόν λόγω αυτής της αδυναμίας το ΚΚΕ πρέπει το προλεταριάτο να τραβήξει τα μικροαστικά στρώματα, αλλά δεν πάει να απευθυνθούν οι εργάτες στους φτωχούς πάνω σε ένα πρόγραμμα διεκδικήσεων που να ικανοποιούν και τα αιτήματα των φτωχών αγροτών ή των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στην πόλη. Λέει το ΚΚΕ, αυτά τα στρώματα ψηφίζουν ή εκφράζονται μέσα από τα αστικά κόμματα, άρα εγώ έχω να κάνω ως διαμαγείας και ταχυδακτηλουργικά η όποια συμμαχία που επικαλείται με τα φτωχά λαϊκά στρώματα μεταφέρεται στις ηγεσίες των αστικών κομμάτων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική του ΚΚΕ προκάλεσε την ήττα της εργατικής τάξης και σε τελική ανάλυση πέτυχε το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο υποτίθεται αγωνιζόταν, να μην έρθει η δικτατορία και ο φασισμός, να φέρει πιο γρήγορα τη δικτατορία του Μεταξά. Στον αντίποδα αυτής εδώ της πολιτικής, οι σύντροφοί μας της ΣΟΚΔΕ και της ΚΔΕ υπεράσπισαν την επαναστατική μαρξιστική πολιτική, αυτή η οποία εφαρμόστηκε στη Ρώσικη Επανάσταση, την πολιτική του Τρότσκι και του Λένιν και των Μπολσεβίκων. Όχι βέβαια δεν εγκαταλείψανε το στρατηγικό στόχο της σοσιαλιστικής επανάστασης, αλλά εφάρμοσαν μια πολιτική η οποία είχε σαν στόχο να οδηγήσει πιο κοντά το προλεταριάτο στη δική του σοσιαλιστική επανάσταση. Είναι η πολιτική των ενιών μετόπων και της ταξικής ανεξαρτησίας του ίδιου του προλεταριάτου. Είναι η πολιτική που στοχεύει στην ενότητα της ίδιας της εργατικής τάξης. Η ενότητα είναι ένα πολιτικό και στρατηγικό ζήτημα για την ίδια την εργατική τάξη. Είναι δουλειά ενός πολιτικού κόμματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί με έναν εντελώς αυθόρμητο τρόπο. Θα είναι μια ενότητα όμως ή θα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ενότητα? Όχι. Θα είναι μια ενότητα η οποία θα είναι στη βάση των εργαζομένων πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματά τους και αιτήματά τους. Και όχι με τα κόμματα τα οποία υποτίθεται ψηφίζουν και οι ίδιοι προλετάροι. Και θα είναι μια ενότητα η οποία θα είναι ενότητα μέσα στους αγώνες. Το δεύτερο στόχος είναι να ανέβει με ένα πρόγραμμα διεκδικήσεων, να ανέβει η πολιτική συνειδητοποίηση της ίδιας της εργατικής τάξης. Και αυτά δεν είναι άλλα από τα πολιτικά αιτήματα που μπαίνουν μέσα στα κινήματα. Από το κάτω η κυβέρνηση, από το πολιτιακό ζήτημα αν θα έχουμε βασιλιά ή όχι.
από τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Με αυτή την έννοια, για τους επαναστάτες μαρξιστές και τους συντρόφους μας, δεν είναι οι ηγεσίες των κομμάτων αυτές που κάνουν πολιτική. Είναι η ίδια η εργατική τάξη, μέσα από τους αγώνες της, η οποία μπορεί να θέσει και πραγματικά να εκπληρώσει πολιτικά αιτήματα. Ο τρίτος στόχος ήταν η αυτοοργάνωση, οι απεργιακές επιτροπές και η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Απόλυτα δημοκρατικά, τα πιο δημοκρατικά όργανα τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Τα όργανα της εργατικής δημοκρατίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλέψαν οι σύντροφοί μας και προσπάθησαν να ανεβάσουν το επίπεδο του περιεχομένου της δουλειάς που θα κάνουν οι απεργιακές επιτροπές και η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Όχι μόνο να οργανώσουν τον αγώνα, όχι μόνο να οργανώσουν την αυτοάμυνα των κινητοποιήσεων, όχι μόνο να πάρουν τις διαπραγματεύσεις, όχι μόνο να συντονίσουν έτσι τον αγώνα, αλλά να το προχωρήσουν ακόμη περισσότερο για να συνειδητοποιήσουν ότι οι εργάτες με τις μορφές αυτοοργάνωσης μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό που λέμε ένα διεισμό εξουσίας. Δηλαδή απέναντι στο κράτος και την οικονομική εξουσία της αστικής τάξης να ορθώσουν τα δικά τους όργανα, τα εργατικά συμβούλια, μια δεύτερη εξουσία σε αντίπαλη έτσι κατεύθυνση από την αστική εξουσία. Πρότειναν τη γενική απεργία, το φοβερό αυτό όπλο που έχει στα χέρια της η εργατική τάξη. Είδαμε τι έκανε και η Ενωτική ΓΕΣΕΕ και η ΓΕΣΕΕ του Καλομήρη σε σχέση με τη γενική απεργία. Σε σχέση με τα μικροαστικά στρώματα, πραγματικά είπαμε ότι αυθόρμητα ενώθηκαν με την εργατική τάξη και προς τα δω είχαν μία σειρά αιτήματα τα οποία και αναφέρθηκαν, τα οποία ήθελαν να ενώσουν αυτά τα στρώματα με την ίδια την εργατική τάξη, γιατί πραγματικά εκεί είναι τα συμφέροντά τους. Άρα λοιπόν, άδικα κατηγορούνται συνεχώς ή κατηγορείται συνεχώς αυτή η πολιτική, ότι αυτοί δεν είναι ρεαλιστές ή ότι δεν ασχολούνται με τις άμεσες διεκδικήσεις των εργατών, ότι μιλούν για επανάσταση από το πρωί μέχρι το βράδυ και πάει λέγοντας. Το εντελώς μη ρεαλιστικό είναι αυτό που κάναν οι σταλινικοί, που περίμεναν από τα δύο αστικά κόμματα και από το Φιλελεύθερο Κόμμα να εμποδίσει τη δικτατορία και το φασισμό. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, σε μια εποχή προετοιμασίας ενός δεύτερου πολεμικού μεγαλύτερου σφαγίου, η αστική τάξη εγκαταλείπει τη δημοκρατία. Η αστική τάξη θα πέσει με νύχια και με δόντια πάνω στα δικαιώματα των εργαζομένων για να σώσει, να σωθεί από την κρίση. Με αυτή την έννοια, σε μια τέτοια εποχή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ουτοπία από το να υποτίθεται, εμπιστεύεται κάποιος, τα δημοκρατικά αστικά κόμματα να εμποδίσουν τις δικτατορίες. Σε αντίθεση με εμάς που αυτό το καθήκον το βάλαμε στον ίδιο τον προλεταριακό αγώνα. Δηλαδή να πάρουν τα πολιτικά αιτήματα και, στα χέρια τους οι ίδιοι οι εργάτες και να τα τραβήξουν μέχρι τέλος από τα κοινωνικά αιτήματα, τα πολιτικά αιτήματα ή τα αιτήματα για τους μικρομεσαίους αγρότες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί η οργάνωση του εργατικού κινήματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να πυκνώσουν οι γραμμές του και να ανέβει η πολιτική του έτσι συνειδητοποίηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μπει εμπόδιο στη δικτατορία έτσι του Μεταξά. Ταυτόχρονα όμως οι σύντροφοί μας εξηγούσαν ότι αυτά τα αιτήματα, τα άμεσα που έβαλαν, πρέπει μέχρι τέλους να τα παλέψουν οι εργάτες. Πρέπει και σε τελική ανάλυση, αν δεν μπορεί αυτό το σύστημα να τα ικανοποιήσει, μπορεί η δικτατορία των εργατών και των αγροτών. Με τον εργατικό έλεγχο στις επιχειρήσεις, με την εθνικοποίηση των επιχειρήσεων, με την αναδιοργάνωση της παραγωγής σε σοσιαλιστική έτσι βάση. Κλείνοντας να πω ότι αν η πολιτική των λαϊκών μετόπων, η οποία είναι κύρια υπεύθυνη για την ήττα του Μάη του 1936 στη Μελάνο, για την ήττα της Ισπανικής Επανάστασης, για την ήττα της Γαλλικής Εργατικής Τάξης, όταν το 1937 κόπηκαν οι πολιτικές των κοινωνικών παροχών και άρχισε να εξοπλίζεται η Γαλλία για να εφορμήσει και αυτή στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Αν δεν εφαρμοζόταν τότε, σίγουρα δεν θα ήταν αναπότρεπτη η κυριαρχία του φασισμού και ο δεύτερος έτσι παγκόσμιος πόλεμος. Συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Νομίζω ότι η εργατική εξέγερση του Μάη του 1936 δίνει αρκετά διδάγματα στους σημερινούς αγωνιστές και επαναστάτες, όχι μόνο λόγω του βάρους της μέσα στην ιστορία, δηλαδή ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος και της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, αλλά κυρίως διότι έχει τεράστιες ομοιότητες με τη σημερινή περίοδο, σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να γίνουν ευθείες αναλογίες ή μπορεί κανένας να μιλήσει σε ορισμένες στιγμές ή σε ορισμένα πράγματα και για δίδυμες καταστάσεις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι εννοώ δηλαδή ομοιότητες. Πρώτον, ο Μάης του 1936 γίνεται στο φόντο ή κάτω από τις συνθήκες μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης εξαιρετικά βαθιάς. Είναι η μεγαλύτερη που είχε γνωρίσει το καπιταλιστικό σύστημα, τουλάχιστον μέχρι την πρόσφατη κόσμο του 2007-2008, ενώ την κρίση που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως κράχ του 1929 και που λύθηκε μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά από μια εκτεταμένη και πρωτοφανή καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και εργατικής δύναμης μέσα από τη σφαγή του προλεταριάτου. Αυτή η κρίση στην Ελλάδα επίσης είχε πολύ οξύ και βαθύ χαρακτήρα. Αναφέρθηκαν κάποια πράγματα στην εισήγηση για η οικονομία του χρόνου. Θα πω ότι και εδώ επίσης από το 1932 και μετά ο ελληνικός καπιταλισμός γνώρισε μόνο ανεμικές ανακάμψεις, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Ελληνικής Επανάστασης το 1949. Αυτή η οικονομική κρίση επίσης, και αυτή είναι άλλη μία ομοιότητα με το σήμερα, προκάλεσε μία εκτεταμένη δημοσιονομική κρίση στα οικονομικά του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή παρουσιάζονται και εκείνη την περίοδο προβλήματα ελλημάτων, προβλήματα προϋπολογισμού κτλ. Τα οποία τα πολιτικά επιτελεία της αστικής τάξης εκείνη την περίοδο προσπάθησαν να τα λύσουν με παρόμοιο τρόπο όπως και σήμερα, δηλαδή με μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μια ευθεία αναλογία στα σημερινά μνημόνια, μπορεί επιφανειακά να μην μοιάζουν, αλλά η ουσία τους είναι η ίδια, δηλαδή να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα μια τόσο βαθιά και οξέα κρίση. Αυτές οι ακραία άδικες και ταξικές πολιτικές οι οποίες εφαρμοστήκαν και εκείνη την περίοδο όπως και τώρα προκάλεσαν και μια εκτεταμένη κοινωνική καταστροφή όπως και σήμερα, όπως και στις μέρες μας, με μια δραματική μείωση του εργατικού εισοδήματος και λόγω της ανεργίας και λόγω της πτώσης των μεροκαμάτων, των μερομισθείων κτλ. Με μια δραματική πτώση των εισοδημάτων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων όπως και σήμερα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκμηδενιστήκαν ή καταχρεωθήκαν οικοκυριά και φυσικά έτσι με την εκτόξευση και εκείνη την περίοδο όπως και σήμερα της ανεργίας και μάλιστα της μακροχρόνιας ανεργίας η οποία ήταν και το μεγαλύτερο πλήγμα για την εργατική τάξη. Και φυσικά έτσι υπήρξε και η ανάπτυξη ενός συστήματος αδιεξόδου μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εργατική τάξη, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι πυροδότησε με τη σειρά του μια πολιτική κρίση και είναι και εδώ πάλι μια ομοιότητα με σήμερα, δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Υπήρξε σπάσιμο των δεσμών των μαζών με τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα εκείνης της περίοδου. Έτσι, υπήρξε αποστασιοποίηση των μαζών από το πολιτικό προσωπικό εκείνης της περίοδου όπως και σήμερα. Έτσι, και προκλήθηκαν και αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις. Υποθήκανε δηλαδή μέσα σε μία περίοδο από το 1935 μέχρι το 1936, να το θέσω έτσι, δηλαδή χάσαμε λίγο την μπάλα πόσες κυβερνήσεις και πόσες πρωθυπουργοί άλλαξαν. Και εδώ πάλι μπορεί να γίνει μια ευθεία αναλογία με σήμερα που από το 2009 μέχρι και τώρα έχουν αλλάξει, αν δεν κάνω λάθος, 5 κυβερνήσεις, χώρια τους ανασχηματισμούς, υπουργούς, πρωθυπουργούς, φυτευτούς πρωθυπουργούς κτλ. Κτλ. Με αυτή την έννοια, αν θέλουμε κάπου εδώ τώρα να συνοψίσουμε και να πούμε ποια είναι τα διδάγματα από το Μάη του 1936, από την εργατική εξέγερση του Μάη του 1936, το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι τι δεν ήταν ο Μάης του 1936. Με αυτή την έννοια δεν ήταν απλά και μόνο μία διαμάχη ανάμεσα στους καπνεργάτες από τη μία πλευρά και τους καπνέμπορους και τους καπνοβιομήχανους από την άλλη,
εμφανίσει ή επικρατούσε ή αυτή την οπτική προσπαθεί να δώσει έτσι το κουκουέ και μια σταλινική οπτική πάνω στην ανάγνωση της ιστορίας. Αν θα θέλαμε να δώσουμε ακριβώς τι ήταν ο Μάης του 36, νομίζω τουλάχιστον εγώ με βοηθάει να επεκαλεστώ τον Ερνέστ Μαντέλ, ο οποίος έλεγε ότι οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις ξεσπούνε όταν οι μάζες αποφασίζουν να δώσουν τέλος στις συνθήκες ύπαρξης που τους φαίνονται πια αφόρητες. Και εκφράζουν με αυτή την έννοια μια βαριά κρίση της εκάστοτε δοσμένης κοινωνίας. Αυτή η κρίση βυθίζει τις ρίζες της μέσα σε μια κρίση εξουσιαστικών δομών, εκφράζει την απώλεια νομιμοποίησης των κυβερνώντων και της υπομονής των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό ακριβώς έχουμε, δηλαδή έχουμε στην Θεσσαλονίκη με την εξέγερση του Μάη 36 την διαμόρφωση των όρων μιας επαναστατικής κατάστασης. Μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό βέβαια δεν είναι αμεληταίο, λαμβάνοντας υπόψη εκείνη την περίοδο το βάρος της εργατικής τάξης στη Θεσσαλονίκη και λαμβάνοντας υπόψη ότι αφόρμητα αυτή η επαναστατική κατάσταση έτεινε να εξαπλωθεί. Αυτό δηλαδή το οποίο και είναι ένα δίδαγμα και μπορεί να γίνει μια ευθεία αναλογία και πάλι με σήμερα, αυτό το οποίο δεν βλέπανε τότε οι ρεφορμιστές του σταλινικού κουκουέ είναι το ίδιο με αυτό που δεν βλέπουν οι διάφοροι ρεφορμιστές όλων των τάσεων και αποχρώσεων σήμερα, δηλαδή ότι οι συνθήκες της κρίσης οδηγούν στο βάθεμα της ταξικής πάλης, οδηγούν στην όξυνση της πόλεως μέσα στην κοινωνία και άρα με αυτή την έννοια οδηγούν συνεχώς σε αγώνες που βαθαίνουν όλο και περισσότερο και ολοταχώς οδηγούν σε μια επαναστατική κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης προσπαθούν να παραβλέψουν σήμερα, όπως και τότε όπου τη λύση στην κρίση την βλέπανε μέσα από μια πολιτική ταξικής συνεργασίας, δηλαδή αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτική των λαϊκών μετόπων. Δυστυχώς αυτό δεν είναι το μόνο το οποίο δεν έβλεπαν τότε. Δεν έβλεπαν ότι μια τέτοια πολιτική, δηλαδή ταξική συνεργασία, δεν μπορεί να κατευνάσει την εθνική τάξη. Δηλαδή το λιγότερο που ενδιέφερε την άρχουσα τάξη εκείνη την περίοδο ήταν να περάσει σε συμβιβασμούς και σε παραχωρήσεις προς την εργατική τάξη. Όπως και σήμερα άλλωστε, και τότε είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική η αναλογία η οποία μπορεί να γίνει. Δηλαδή όλες οι ανταγωνιζόμενες μερίδες της αστικής τάξης εκείνη την περίοδο, όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα συνενώνονται κάτω από ένα πράγμα. Κάτω από μια προοπτική αντιδημοκρατικής αναδείπνωσης για να λυθεί η κρίση. Όλοι συνενώνονται κάτω από τη λύση της δικτατορίας του Μεταξάρι. Με ανάλογο τρόπο, θα μπορούσε να πει κανένας, όπου σήμερα όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα συνενωθήκανε κάτω από την ομπρέλα του Μένουμε Ευρώπη, ήδη ακαώς όλες οι μερίδες της άρχουσας τάξης σήμερα θα επιθυμούσαν τη λύση της κρίσης μέσα από μια αντιδημοκρατική αναδίπλωση, μέσα από, από το πέρασμα του κράτους έκτακτης ανάγκης στο προσκήνιο. Άλλο ένα βασικό συμπέρασμα και βασικό δίδαγμα δηλαδή, που μπορεί να βγάλει κανείς από την εξέγερση του Μάη του 36 είναι ότι η λύση της κρίσης είτε θα δοθεί μέσα από την επανάσταση του προλεταριάτου, το οποίο ακριβώς η πολιτική ταξική συνεργασία των λαϊκών μετόπων αφόπλησε την πιο κρίσιμη στιγμή, ή θα δοθεί μέσα από μια αιματηρή δικτατορία της άρχουσας τάξης, όπως και έγινε με τη δικτατορία του Μεταξά. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο παραμένει ανοιχτό σήμερα. Δηλαδή αυτό το δίλημα, πώς θα δοθεί η λύση για την κρίση σήμερα, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό. Με αυτή την έννοια και κλείνοντας, όσο αληθές είναι το παραπάνω συμπέρασμα, άλλο τόσο είναι ότι οι προλεταριακές επαναστάσεις για να είναι νικηφόρες μπορούν να είναι μόνο ακολουθώντας ένα επαναστατικό πρόγραμμα, μόνο ακολουθώντας μια επαναστατική ηγεσία. Και με αυτή την έννοια η σημερινή εκδήλωση δεν έχει τόσο το νόημα αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας, το έχει στο βαθμό που η ιστορική αλήθεια εξυπηρετεί σήμερα τη δουλειά των επαναστατών, δεν έχει τόσο πολύ κανένα νόημα με μεσημερία του τι θα γινόταν αν, δηλαδή τι θα γινόταν αν το ΚΚΕ ήταν επαναστατικό κόμμα και ακολουθούσε τότε μια επαναστατική πολιτική, τι θα γινόταν αν οι επαναστατικές δυνάμεις των τροτσκιστών τότε ήταν περισσότερες με βαθύτερη επιρροή μέσα στην εργατική τάξη κτλ. Άλλωστε η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, γράφεται καθημερινά
με τους δοσμένους κάθε στιγμή και τους διαμορφωμένους όρους με τους οποίους διεξάγεται η ταξική πάλη, και άρα με αυτή την έννοια το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, από τη σημερινή εκδήλωση είναι το να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και στο καθήκον της οικοδόμησης ενός μαζικού επαναστατικού κόμματος στη χώρα μας, τη στιγμή που αυτό το ζήτημα, δηλαδή του πώς θα λυθεί η κρίση, είναι ακόμα ανοιχτό, έτσι ώστε η επόμενη επαναστατική κρίση να μας βρει έτοιμους και πάνωπλους, πράγμα το οποίο θα είναι σε τελική ανάλυση και μεγαλύτερη δικαίωση του αγώνα των επαναστατουμένων εργατών του Μαΐου του 1936. Πράγματι, πολλές φορές η ιστορία επαναλάβεται ως φάρσα και ζούμε ίσως μια φάρσα στη σημερινή εποχή. Με την κυβέρνηση την πρώτη και δεύτερη φορά, ή την πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά, που έχει γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ζήτημα, ένας καλλιτέχνης της δεκαετίας του 90 έλεγε ότι δεν του αρέσει η ιστορία γιατί θα πω κάνει πάντα τα ίδια λάθη και δεν έχει γνώμη να τη μελετάμε με την έννοια. Αν θέλουμε να μελετήσουμε την ιστορία και να βγάλουμε συμπεράσματα να είναι ωφέλιμο, το ζήτημα είναι να βγάλουμε συμπεράσματα, σωστά συμπεράσματα, καθώς σημαίνει να έχουμε πρόσβαση στην αλήθεια. Δυστυχώς πολλές φορές η αλήθεια δεν γράφεται, πιο πολλές φορές γράφεται από τους μαθητές. Το να αποκαλύψεις την αλήθεια πολλές φορές παίρνει δεκαετίες και μεγάλο κόπο. Υπάρχει αλήθεια λοιπόν το ότι έγινε με την πολιτική των λαϊκών μετόπων και τι σημασία έχει, και έχει σημασία να δούμε τι αναλογίες και τι σημασία έχει για τη σημερινή εποχή. Η πολιτική των λαϊκών μετόπων για τα ΚΚ συνδέεται και με την πολιτική της οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα, στη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα στοίχημα για το αν μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός μόνο στη Σοβιετική Ένωση ή δεν μπορεί, που τέλος πάντων είναι ένα θεμητό στοίχημα, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά η πολιτική της Σοβιετικής Γραφειοκρατίας σήμαινε ότι όλα τα ΚΚ και όλο το κίνημα και κάθε τι που γίνεται στον κόσμο πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού μόνο στη Σοβιετική Ένωση και πίσω από αυτό τα συμφέροντα της ιδιαίτερης μερίδας της εργατορίας, δηλαδή πάνω στο κατοργανωμένο νέο εργατικό κάτω της εργατορίας της γραφειοκρατίας της σταλινικής ηγεσίας. Είναι πράγματι προδοτικό το ότι από το τέλος με το ξέσπασμα της κρίσης του 1929-1932 η κομμουνιστική διεθνής παίρνει αυτή τη στροφή και προχωράει σε μια σειρά από προδοσίες κινημάτων την ίδια εποχή που λόγω της βαθιάς κρίσης δεν έχουμε μόνο φαινόμενα βαθιάς οικονομικής κρίσης αλλά και βαθιάς πολιτικής κρίσης, αδιεξόδου δηλαδή για τα αστικά κόμματα και τα αστικά επιτελεία να εφαρμόσουν μια πολιτική που θα μπορεί να σωματώσει τις μάζες σε ένα καινούριο πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα που παρουσιάζουν τα αστικά κόμματα αποτυχαίνουν. Αποτυχαίνει ακόμα και την πολιτική του Αμερικάνικου Δημοκρατικού Κόμματος του New Deal και ο κεντσιαρισμός στη δεκαετία του 30. Η κρίση συνεχίζει να βαθαίνει και βαθαίνει και η πολιτική κρίση εκπροσώπηση των αστικών κομμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αλήθεια ότι παρόλη την μυσαλαία προσπάθεια των σταλινικών ΚΚ να εμποδίσουν τις εξεγέρσεις της επαναστάσεις για να μην φοβηθούν οι αστεί και επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση, ξεσπούν και πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες όπως αναφέρθηκα και μεγάλες κατακτήσεις. Είναι όλη η Ευρώπη σε έναν πλασμό. Μπορεί πολύ σύντομα αυτή την προθεσία να ετύχει και η γερμανική αστική τάξη, αλλά έχουμε την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου στη Γαλλία, έχουμε επαναστάσεις στην Κίνα, έχουμε την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου στην Ισπανία, έχουμε εξεγέρσεις σαν αυτές στην Ελλάδα και μια σειρά από όλες τις διεργασίες που όχι μόνο είναι σημαντικές, αλλά φοβίζουν ακόμα περισσότερο τα αστικά επιτελεία που όλα με τη σειρά τους και μέσα στη πολιτική κρίση συσπηρώνονται γύρω από απολύσεις τύπου φασισμού. Όπως έγινε και στη Γαλλία που διασπάστηκε στην τάξη, ένα της κομμάτι πήγε με τον ναζισμό και ένα της κομμάτι πήγε με τους δυστυχούς συμπεραλιστές, όπως έγινε και σε μια σειρά από άλλες χώρες. Εκεί, αντί το εργατικό κίνημα με την ηγεμονία των ΚΚ να παρέμβει, να οργανώσει την αντίσταση, να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα, να υπάρξει την ευκαιρία και να προχωρήσει το δικό της πρόγραμμα, η πολιτική της σταλινικής γραφειοκρατίας ήταν να μην φοβήσει την αστική τάξη, να υποτάξει
όλα τα ΚΚ στην πολιτική της υπεράσπισης, της υποτιθέμενης υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης, να κάνει η ίδια η Σοβιετική Γραφειοκρατία συμμαχία, όχι με τους λαούς, όχι με τις εργατικές τάξεις, όχι με τα κινήματα, τα ζωντανά κινήματα σε κάθε χώρα, να πάει να κάνει συμμαχίες με τα αστικά επιτελεία. Είτε αυτά ήταν τα ναζιστικά επιτελεία της Γερμανίας, είτε αυτά ήταν τα υπερεριστικά επιτελεία της Γαλλίας, της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφτασαν σε σημείο το ΚΚ των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνει όρκους τιμής και υποταγής στο Ρούσβελτ, γιατί υποτίθεται μέχρι ένα διάστημα δεν ήθελε να μπει στον υπεραλιστικό πόλεμο, γιατί κρατούσε αντιπαλλοπική στάση την ίδια στιγμή που ο πόλεμος, η προπαγάνδα για τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ξεκινήσει ήδη από το 1939. Ο Κάπτεν Αμέρικα στα λαϊκά κόμικ πολεμούσε τους Γερμανούς ήδη από το 1939, αλλά θεωρούσε το Αμερικάνικο ΚΚ ότι μαζί με τον Ρούντλ θα κάνουν και εθνική πάλι και να συμμετέχουν στο παγκόσμιο πόλεμο. Και η πολιτική της Σοβιετικής Γραφειοκρατίας ήταν να κάνει συμμαχίες με αυτούς. Να κάνει συμμαχίες και με την αστική τάξη στην Κίνα και τον Τζαν Καϊσέκ να προδίδει επαναστάσεις. Αυτή η πολιτική, το να μην απευθύνεσαι στους συμμάχους σου, στις εργατικές τάξεις, στα λαϊκά κείμενα στον κόσμο, αλλά να απευθύνεσαι στις ηγεσίες, στις αστικές τάξεις, είναι που είσαμε και σήμερα πριν ένα χρόνο. Η κυβέρνηση αριστερά δεν απευθύνθηκε στις μεγάλες δυνάμεις της εργατικής τάξης, στα λαϊκά κινήματα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, απευθύνθηκε στον Ολάν, στο Ρέτς και σε άλλους αυτούς γραφειοκράτες και αστικές ηγεσίες. Δυστυχώς, αν σήμερα δεν υπάρχει το ζήτημα της υπεράσπισης μιας σοβιετικής δημοκρατίας, μιας σοβιετικής οικοδόμησης, μιας επανάστασης, η πολιτική των λαϊκών μετόπων έχει βαφτίσει βαθιές παρακαταθήκες και τραύματα στο κίνημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η ίδια η πολιτική των λαϊκών μετόπων εφαρμόστηκε και στον παγκόσμιο πόλεμο. Η Σοβιετική Γραφειοκρατία έκανε συμμαχία με τους υπεραλιστές και την κράτησε μέχρι το τέλος. Και επειδή φοβότανε τις επαναστάσεις, τι θα προκαλέσει, κράτησε μια μερίδα του κόσμου αυτά στην περιοχή της Ανατολική Ευρώπη, αλλά έκανε καταστολή στην Βουλγαρία, κρατώντας τον βασιλιά 2 χρόνια για να καθαρίσει πρώτα το ΚΚ Βουλγαρίας, τους τροτσκιστές και τις άλλες δυνάμεις του κινήματος μέχρι να επιβάλλει το δικό της ΚΚ στην περιοχή. Πρόδωσε την Ελληνική Επανάσταση, δεν στήριξε την ουσιαστικά κυρίως, δεν βρέθηκε σε σύγκρουση με την Επανάσταση στην Ιουγκοσλαβία. Δεν στήριξε την Κινέζικη Επανάσταση, δεν στήριξε επαναστάσεις που μπορούσαν να γίνουν γιατί τα παρτιζάνικα και τα κομμουνιστικά κόμματα στη Γαλλία και στην Ιταλία ήταν πρώτα κόμματα στην κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά στήριξαν αστικές κυβερνήσεις και να προχωρήσουν στην επανάσταση. Δεν στήριξε τις επαναστατικές διαδικασίες, στήριξε τις αστικές, τις υπεραλιστικές ηγεσίες στη Γαλλία ενάντια στο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα και την Αράβικη Επανάσταση. Με βάση την πολιτική της ελληνικής συνύπαρξης, πρόδωσε μια ψηρά από επαναστάσεις και διεργασίες στο εργατικό κίνημα και αυτή η πολιτική μαστίζει ακόμα και σήμερα. Δυστυχώς και στην Ελλάδα η αιαμική παράδοση, το να φοβόμαστε να βάλουμε τα ζητήματα έτσι όπως είναι, αλλά να ψάχνουμε συμμάχους στην προοδευτική αστική τάξη, στην παραγωγική αστική τάξη, σε κομμάτια της αστικής τάξης που μπορούν να συμβάλλουν σε ηγεσίες της αστικής τάξης, σημαίνει να προδίδουμε τα ζητήματα της εργατικής τάξης, να μην διευκολύνουμε την ανάπτυξη του κινήματος, να μην έχουμε μια κατεύθυνση οργάνωσης, αυτοοργάνωσης πάλι της εργατικής τάξης, οργάνωσης νέων συνδικάτων, νέων ομοφών, αυτοοργάνωσης, αγώνες που θα κερδίσουν, που θα δώσουν αυτοπεποίθηση, αγώνες που θα δώσουν νέες εμπειρίες, δηλαδή νέες επαναστατικές ηγεσίες, μια υποταγή στην αστική πολιτική. Αυτό το ζήτημα είναι που έχουμε να λύσουμε σήμερα. Και σήμερα οι συνθήκες είναι τόσο παρόμοιες γιατί αν τα δούμε αντικειμενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν εξελίσσεται μόνο μια παγκόσμια αντεπανάσταση, μια παγκόσμια επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, βάρβαρη, πολύ πιο επικίνδυνη από και από τον ίδιο τον ναζισμό και τον φασισμό και σε επιπτώσεις στις σχέσεις πολιτικές της, αλλά και μια τεράστια ανάπτυξη μεγάλων πολιτικών κοινωνικών αγώνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και στον Αράβικο κόσμο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στη Γαλλία σήμερα. Την περασμένη χρονιά γίνανε οι μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην Ινδία, με γενικές απεργίες. Κατάφερε το Αμερικάνικο εργατικό κίνημα να κερδίσει πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία αυξήσεις σε μια σειρά από πολιτείες. Βαθαίνει η πολιτική κρίση του αστικού συστήματος, όλα τα κόμματα και τα λαϊκά και τα φιλελεύθερα σε όλο τον κόσμο καταραίουν ακόμα και τα σοσιαλδημοκρατικά, βέβαια πολύ πιο πριν.
βαθαίνει η πολιτική κρίση και αναπτύσσονται κινήματα. Το ζήτημα είναι για τους επαναστάτες πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα παρέμβουμε σε αυτά τα κινήματα να βοηθήσουμε την αυτοοργάνωση, να πετύχουμε νίκες, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να έχουμε νέες επαναστατικές ηγεσίες, νέα επαναστατικά κόμματα, νέες επαναστάσεις. Και σε αυτή την πάλη θα βρεθούμε δυστυχώς απέναντι και στη σύγκρουση, σε ιδεολογική πάλη απέναντι σε όλη αυτή την αιαμική λαϊκομετωπική παράδοση που μαστίζει όχι μόνο την ελληνική αριστερά αλλά και συνολικά την ευρωπαϊκή αριστερά. Τον Ευρωλιγούριο, πολλές φορές όπως έπρεπε να αντιμετωπίζουμε ανθρώπων που δίνουν όρκους τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούνται να βάλουν μπροστά το ζήτημα ότι πρέπει να χτυπήσουμε τον εχθρό μέσα στην ίδια μας τη χώρα, μέσα στην ίδια μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της. Αυτά, ευχαριστώ. Αν όχι, κλείνοντας δύο λόγια μόνο θέλω να πω, ότι η εργατική τάξη και στην Ελλάδα και παγκόσμια και στην περίπτωση του Μάη του 1936 και στην αντίσταση και αυτό που ονομάστηκε φίλος πόλεμος στην Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή τη δεκαετία του 40 και σε άλλες περιπτώσεις έχει αποδείξει ότι μπορεί καταρχάς αποφασισμένα να αγωνιστεί και να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Αυτό δεν σηκώνει καμία συζήτηση, καθώς επίσης και να κερδίσει, εκτός και αν προδοθεί από μέσα. Όπως έγινε και στην περίπτωση του 36, όπως έγινε και το 44-45 και σε άλλες περιπτώσεις, τώρα δεν θέλω να προχωρήσω πολύ περισσότερο τη συζήτηση. Είναι δηλαδή οι ρεφορμιστές οι οποίοι εμφανίζονται σαν επαναστατική ηγεσία πολλές φορές της εργατικής τάξης για να την οδηγήσουν στον σοσιαλισμό, υποτίθεται, που είναι οι πρώτοι οι οποίοι συμπράττουν με το αστικό σύστημα και τους καπιταλιστές για να την οδηγήσουν τελικά, ας πούμε, στις φυλακές, στις εξορίες ή τέλος πάντων στον πάγκο του ηττημένου. Αυτό ακόμα και πιο πρόσφατα, στον κύκλο αγώνων που γνωρίσαμε από το 2010 και μετά, πάλι το βρήκαμε μπροστά μας με τους όρους που υπάρχουν σήμερα. Το βρήκαμε δηλαδή με εκατοντάδες, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιηθήκαν στην Ελλάδα, ιδίως με το κίνημα των πλατεών, οι οποίοι προσπαθήθηκε μάλλον να αγωγηθούν χρησιμοποιώντας το ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθούν σε μια έτσι πιο ήρεμη, πιο ουδέτερη στάση στον καναπέ του σπιτιού τους περιμένοντας τις εκλογές και την αριστερή κυβέρνηση η οποία θα τους λύσει όλα τα προβλήματα. Οι οποίοι όμως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιστήκανε ήταν αυτοί οι οποίοι στο καλοκαιρινό δημοψήφισμα με κλειστές τις τράπεζες και με την απειλή να χάσουν τα λίγα ή πολλά λεφτά που είχε καθένα στην άκρη ή να απολυθούν από τους εργοδότες οι οποίοι τους απειλούσαν ότι αν δεν ψηφίσουν μέσα στο δημοψήφισμα θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα τους διώξουν από τη δουλειά κτλ. Ή τους ζητούσαν να πάνε σε ραντεβού συγκεκριμένα για να αποδείξουν, ας πούμε, ότι αυτοί θα ψηφίσουν ναι, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας για να πληρωθούν την επόμενη μέρα και πάει λέγοντας. Ψηφίσαν συντριπτικά όχι. Τη στιγμή που το ΚΚΕ, στα ελληνική δηλαδή, μαοϊκή, αναρχική και άλλα προοδευτικά κομμάτια του εργατικού κινήματος ήταν σπίτι του στην αποχή, γιατί το δημοψήφισμα ήταν ψεύτικο. Με κλειστές τις τράπεζες και με ενωμένη όλη την αστική τάξη και τα αφεντικά της Ελλάδος να μας απειλούν, ας πούμε, για το τι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε γεγονότα τα οποία γίνονται ούτε τη στάση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ειδικά στην Ελλάδα, και καταλήγουμε σε γενικούς αφορισμούς αν τίποτα δεν κινείται και ο κόσμος δεν κάνει κτλ. Άλλοι είναι που δεν κάνουν. Όπως δεν κάναν και στην προθεσινή απεργία που τα διοικητικά συμβούλια δεν κάνουν ενημερώσει την Παρασκευή για απεργία για το ασφαλιστικό. Άλλοι είναι αυτοί που δεν κάνουν, όχι εργαζόμενοι και ο κόσμος. Οι εργαζόμενοι κάνουν πάρα πολλά. Να πω μόνο με βάση αυτά που είπε η Σοφία και ο τελευταίος σύντροφος, ότι μην έχουμε καμία αυταπάτη αυτά περί διαπραγμάτευσης ή της καινούργιας συμφωνίας που έγινε και τα καινούργια συστήματα εκεί με τους κόστες κτλ. Τα οποία κάποια στιγμή θα μας οδηγήσουν σε ράφηση του χρέους
ή τέλος πάντων θα κάνουν βιώσιμο τον ελληνικό καπιταλισμό ή θα κάνουν βιώσιμη τη ζωή του εργάτη στην Ελλάδα. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει, μην έχουμε δηλαδή καμία αυταπάτη, δεν υπάρχει ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τη Γαλλία και τη Γερμανία σε 10 χρόνια από σήμερα. Μπροστά μας έχουμε μια όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης, το οποίο σημαίνει πολέμους, στόχια και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε από προηγούμενες δεκαετίες. Και με αυτή την έννοια και στη χώρα μας, αργά ή γρήγορα και μάλλον γρήγορα, έρχεται μια σύγκρουση. Μια σύγκρουση δηλαδή όπου θα πρέπει ή να επιβληθεί στους εργαζόμενους να ζούμε με όρους της δεκαετίας του 20, ή οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να οργανωθούν, να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια άλλη εξουσία δικιά τους για να κάνουν μια βιώσιμη κοινωνία για τους ίδιους. Αυτή η σύγκρουση έρχεται. Σε αυτή τη σύγκρουση εμείς ανώπιδες θέλουμε να συμπορευτούμε με όσες δυνάμεις βλέπουμε σαν λύση αυτό το πράγμα, δηλαδή μια διαφορετική λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων και όχι μια πιθανότητα που κατά την γνώμη μας δεν υπάρχει για έναν ανθρώπινο καπιταλισμό που θα προσέχει τους εργαζόμενους, θα τους πετάει κάποιο ξεροκόμματο για να ζουν καλά. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να συστρατευτούμε και να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, και τις εμπειρίες από το Μάιο του 36 που συζητήσαμε σήμερα, τις εμπειρίες από τον Οκτώβριο του 17 που θα συζητήσουμε του χρόνου κτλ. Και ένα τελευταίο είναι ότι σε αυτή την απάτη η οποία έγινε, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια ή τελευταία βέβαια πενταετία με τη λύση δηλαδή της ενότητας των αριστερών κομμάτων υποτίθεται και της αριστερής κυβέρνησης κτλ. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Ότι σημαντικό ή αν θέλετε ας πούμε πυλώνας αυτής της ιστορίας ήταν η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δηλαδή αυτό το κομμάτι ενώθηκε και πήγε και στην εξουσία κιόλας γιατί υποτίθεται ή δεν υποτίθεται έπεισε τον ελληνικό λαό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε είναι από κούδι, είναι σημαντικός παράγοντας για ειρήνη, για ευημερία, ότι αν φύγουμε από εκεί θα χαθούμε κτλ. Κτλ. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, όχι τώρα, εδώ και τουλάχιστον 20 με 25 χρόνια. Τα αποτελέσματα της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν οδηγεί στην κατάσταση και που την οδηγήσανε σήμερα. Αλλά πέρα από αυτό, είναι αυτοί οι οποίοι θα κοιτάξουν με οποιοδήποτε τρόπο να αποφύξουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο έχει μείνει σε τσέπη ή σε σπίτι εργαζόμενου στην Ελλάδα. Μέχρι το τελευταίο ευρώ. Όχι όπως με μνημόνια και με ό,τι άλλο κατά την γνώμη τους χρειαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αριστεροί ή μη αριστεροί οι οποίοι ορκίστηκαν και ορκίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν γαργάρα και ξεχάσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε και στηρίζει την καθαρά φασιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία έχει δολοφονήσει εκατοντάδες αγωνιστές και εργάτες μέχρι στιγμή στα τελευταία 2 χρόνια και είναι οι ίδιοι οι οποίοι κάναν πλάτες και αναδείξανε τη χρυσή αυτή τους δολοφόνους, δηλαδή του Πάπου Φίσα, και ήταν έτοιμοι, ας πούμε, αν δεν υπήρχε και η αντίδραση του κινήματος, να τους φέρουν ακόμα, ας πούμε, και στα πολιτικά πράγματα ή σε μια κυβέρνηση, όπως έλεγε ο Παπαδημητρίου στο Sky, με μια πιο σοβαρή, ας πούμε, Χρυσή Αυγή. Απέναντι σε αυτά τα πράγματα, λοιπόν, πρέπει να έχουμε καθαρές ιδεολογικές τοποθετήσεις, να βάζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων πάνω απ' όλα χωρίς άλλη συζήτηση και να προχωρούμε στους αγώνες που έχουμε να κάνουμε ανυποχώρητα, χωρίς διαπραγματεύσεις, συμβιβασμούς κτλ. Γιατί όλες οι άλλες περιπτώσεις οδηγούν εκεί που οδήγησαν και το Μάιο του 1936.